Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τετάρτη σήμερα, 24 Μαρτίου, και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννα. Σταθερά υψηλά παραμένουν τα κρούσματα σε ολόκληρη την χώρα αλλά και στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Σε ό,τι αφορά την χώρα μας, 3.062 είναι τα νέα κρούσματα του τελευταίου 24ωρου, 67 είναι οι θάνατοι που κατεγράφησαν, ενώ 699 είναι οι συνάνθρωποι μας που νοσηλεύουν διασωληνωμένοι σε μονάδες συντατικής θεραπείας. Την ίδια ώρα και σε ό,τι αφορά την Ήπειρο, 38 είναι τα νέα κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων, 5 στην περιφερειακή ενότητα της Σάρτας, 1 στην περιφερειακή ενότητα της Θεσπρωτείας και 2 στην περιφερειακή ενότητα της Πρέβεζας. Σε υψηλά επίπεδα εξακολουθούν να παραμένουν για μία ακόμη ημέρα τα κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων, ενώ σημαντική από την άλλη είναι η υποχώρηση των νέων διαγνώσεων που καταγράφονται στις υπόλοιπες τρεις περιφερειακές ενότητες της Ηπείρου. Σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, το τελευταίο 24ωρο στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων καταγράφονται 38 νέα κρούσματα. 5 νέες διαγνώσεις έχουμε στην περιφερειακή ενότητα της Σάρτας, 2 στην περιφερειακή ενότητα της Πρέβεζας και μόλις 1 στην περιφερειακή ενότητα της Θεσπρωτείας, με την Ήπειρο στο σύνολό της να καταγράφει 46 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Ο μέσος όρος κρούσματων των τελευταίων 7 ημερών για τον νομό της Σάρτας υποχώρησε στο 3,14 και για τον νομό Θεσπρωτείας στο 4,29. Για τον νομό των Ιωαννίνων έχει εκτοξευθεί στο 27, ενώ για τον νομό της Πρέβεζας φτάνει στο 3. Τα κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού για τον νομό Άρτας φτάνουν το 7,27, για τον νομό της Θεσπρωτείας το 2,29, για τον νομό Ιωαννίνων το 22,83 και για τον νομό της Πρέβεζας το 3,48. Για μία ακόμη ημέρα ξεπερνούν τις 3.000 τα κρούσματα που καταγράφονται τα τελευταία 24ωρο σε επίπεδο χώρας. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 3.062 νέα κρούσματα στην χώρα. Σημειώθηκαν 67 θάνατοι, ενώ 699 συνάνθρωποι μας είναι διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι πιέσεις που παρατηρούνται τις τελευταίες ώρες σε ό,τι αφορά την περιοχή μας είναι ως προς τα ακρεβάτια σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ενδεικτικό είναι ότι χθες το απόγευμα, στις δύο μονάδες εντατικής θεραπείας για ασθενείς με COVID του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ελάχιστες ήταν οι κοινές κλίνες, ενώ με εντολή της ΕΚΤΗΣ ΥΠΕ ξεκίνησε η προετοιμασία για την λειτουργία και τρίτης μονάδας εντατικής θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, δυναμικότητας 6 κλινών. Για την τρίτη μονάδα εντατικής θεραπείας θα αξιοποιηθεί ο χώρος της μονάδας ανάνυψης και ήδη γίνεται η μετατροπή του. Έτσι τοποθετείται ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός και γίνεται όλη η προεργασία ώστε η μονάδα να είναι έτοιμη προς το τέλος της εβδομάδας. Πρόκειται για μια κίνηση που θέλει να προλάβει τα χειρότερα και τα δυσκολότερα που ενδεχομένως ανακύψουν τις επόμενες ημέρες, αφού τα κρούσματα στην περιοχή μας παραμένουν σταθερά σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, δεν αποκλείεται τα Γιάννα να χρειαστεί να δεχθούν περιστατικά και από άλλες περιοχές, είτε τη Λευκάδα είτε την Ετωλοακαρνανία, με δεδομένο ότι οι κλίνες μονάδας εντατικής θεραπείας των δύο νοσοκομείων της Πάτρας έχουν πληρότητα. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην χώρα μας. Σε επίπεδο Ηπείρου επαναλαμβάνουμε ότι η κατάσταση τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις μονάδες λοιμωδών στα νοσοκομεία είναι αυτή τη στιγμή σε καλή κατάσταση, με δεδομένο ότι υπάρχουν κλίνες διαθέσιμες. Εκεί που τα πράγματα έχουν αρχίσει να πιέζουν είναι σε ό,τι αφορά τα κρεβάτια σε μονάδες εντατικής θεραπείας, και αυτό γιατί είναι μικρός ο αριθμός σε ολόκληρη την Ήπειρο. Αυτό ήταν που οδήγησε έτσι και την ΕΚΤΗ είπε στο να αποστείλει έγγραφο προς τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ώστε να προετοιμάσει και την τρίτη μονάδα εντατικής θεραπείας δυναμικότητας 6 κλινών, μαζί με τα υπόλοιπα κρεβάτια που υπάρχουν στο νοσοκομείο Χατζικώστα και στους Φιλιάτες, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αν χρειαστεί. Ευχόμαστε να μην χρειαστεί, και πραγματικά η όποια προετοιμασία γίνεται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων για τρίτη μονάδα εντατικής θεραπείας, έτσι, ας είναι προετοιμασία και να μείνει απλά σε επίπεδο ετοιμότητας, γιατί αν θα φτάσουμε πραγματικά σε οριακή κατάσταση, αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά.
Την ώρα λοιπόν που το σύστημα υγείας πιέζεται κυρίως σε ό,τι αφορά την Αττική, εκεί όπου έχουμε τις τελευταίες ημέρες να γίνεται και επίταξη ιδιωτών γιατρών, σε ό,τι αφορά την δική μας την περιοχή και συγκεκριμένα την Άρτα, υπάρχουν ιδιώτες γιατροί οι οποίοι εθελοντικά προσφέρουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Άρτας, τον κύριο Ευάγγελο Χαρμπή. Κύριε Χαρμπή, καλησπέρα σας από τα Γιάννενα. Καλησπέρα κυρία Ζάβρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Βεβαίως εμείς πρώτοι, όχι μόνο εμείς, γενικά η Ήπειρος δίνει το παράδειγμα. Mm-hmm. Από πέρυσι η Άρτα, η Πρέβεζα, τα Γιάννενα και η Γουμηνίτσα από ό,τι ξέρω και με τον πρόεδρό της τον κύριο Οικονομίδη, δίνουμε και θα δώσουμε το παρόν όπου μας χρειαστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και λέω που μας χρειαστεί, διότι από πέρυσι, από το 2020 το Μάρτιο, είχαμε δώσει και ονόματα συναδέλφων οι οποίοι θα προσέφεραν στο σύστημα υγείας. Όχι μόνο πνευμονολόγων, παθολόγων και ογκολόγων και σε κάποια στιγμή, να σας πω. Mm-hmm. Και εκτός από μένα και άλλοι συνάδελφοι. Πραγματικά και σήμερα και τότε προσφέρονται έτσι ώστε να ενισχυθεί αυτό το σύστημα όπου πιέζεται. Όπου δεν πιέζεται, το δεν θα μας χρησιμοποιήσει. Αλλά όμως, να σας πω κάτι. Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε η πίεση στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, στη γενική COVID, η οποία είχαμε πάνω από 30 άτομα και σήμερα από ό,τι πληροφορούμε είναι κάτω από 20. Αυτό είναι κάτι θετικό για την Ήπειρο. Όπως ακούσατε και είδατε τα κρούσματα στο νομό μας, στην Πρέβεζα και στη Θεσπρωτεία είναι μειωμένα αυτή τη στιγμή, ενώ στα Γιάννενα είναι λίγο αυξημένα. Αυτό δεν λέει τίποτα, μπορεί αύριο και μεθαύριο να πέσουν και στα Γιάννενα. Αλλά πιστεύουμε ότι την άλλη εβδομάδα η κατάσταση θα αρχίσει να εκτονώνεται. Και γι' αυτό εμείς είμαστε απανταχού παρόντες, όπως έχουμε αποφασίσει και διαμέσου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, όλοι οι πρόεδροι των ιατρικών συλλόγων της χώρας, θέτουμε τον εαυτό μας μάλλον στην κατάσταση του εθελοντισμού, στην κατάσταση να προσφέρουμε εκεί όπου μας χρειαστεί το σύστημα. Πιστεύω και στα Γιάννα ισχύει το ίδιο και στην Πρέβεζα και στη Θεσπρωτεία. Σας το λέω με τα γνώση, διότι έχω μιλήσει με τους προέδρους και των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτείας και της Πρέβεζας. Εντάξει, η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων εδώ έχει την διτή, αν θέλετε, ιδιότητα. Είναι νοσοκομιακός γιατρός, είναι μάχημη όλο αυτό το χρονικό διάστημα της πανδημίας, αν θέλετε, κύριε Χαρμπή, μέσα στις μονάδες Λιμωδών, στο εμβολιαστικό κέντρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το γεγονός που αναφέρετε εσείς, ότι δηλαδή οι ιδιώτες γιατροί πραγματικά αφήνετε, αν θέλετε, τα ιατρία σας να πάτε να προσφέρετε εσείς συγκεκριμένα. Μου λέγατε σήμερα ότι ήσασταν στο εμβολιαστικό κέντρο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, κύριε Χαρμπή, είναι επειδή τις τελευταίες μέρες ειδικά, με αφορμή την επίταξη, αν θέλετε, των ιδιωτών γιατρών στην Αθήνα, έγινε πολλή συζήτηση για το για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτό το σημείο, αν θέλετε. Δηλαδή να προχωρά το κράτος σε επίταξη και δεν υπήρξε εθελοντική προσφορά από πλευράς των ιδιωτών γιατρών. Και αυτό θέλω να εξηγήσουμε, το πόσο δύσκολο, αν θέλετε, είναι για έναν ιδιώτη που έχει αρκετά χρόνια να βρεθεί μέσα, αν θέλετε, στο νοσοκομιακό περιβάλλον, μέσα στο περιβάλλον ενός νοσοκομείου, για να προσφέρει υπηρεσίες υγείας, γιατί νομίζω ότι το να αφήσετε τα ιατρία σας σίγουρα περνάει σε δεύτερη μοίρα μπροστά σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, όπως περιγράψατε κι εσείς. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες όμως ένας ιδιώτης να ενσωματωθεί πολύ γρήγορα μέσα σε αυτό που έχει ως απαίτηση ένα νοσοκομείο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι είναι. Όμως να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Ήδη από την αρχή της πανδημίας, από πέρυσι, οι περισσότεροι συνάδελφοι που μπορούσαν, όταν λέμε μπορούσαν, θα σας εξηγήσω μετά το θέμα αυτό, δηλώσανε εθελοντικά να προσφέρουν στο σύστημα υγείας, όχι μόνο στην Άρτα, αλλά και σε άλλες περιοχές, και στην Πάτρα και στην Αχαΐα και στην Αθήνα και παντού. Φτάσαμε σε αυτό το να μην βρίσκονται 200 γιατροί, όχι γιατί δεν θέλαν να προσφέρουν, αλλά είχαν κάποιες αμφιβολίες σχετικά νομικές αμφιβολίες, πώς θα δουλέψουν το ιατρείο τους και από εκεί και πέρα ποιο ωράριο θα είναι και αν θα μπορέσουν
αύριο μεθαύριο να δουλέψουν το ιατρείο τους. Καταλάβατε τι σας λέω. Όμως αυτά όσοι συνάδελφοι κληθήκανε άμεσα παρουσιαστήκαν την επόμενη μέρα. Σημαίνει αυτό ότι θα μπορούσαν να βρουν πολλές δικαιολογίες. Αλλά να σας πω και το άλλο, κυρία Ζαν. Ήδη η νεολαία, όταν λέμε η νεολαία, νέοι γιατροί έχουν ξενιτευτεί. Brain drain που λένε. Άρα έχουν μείνει οι μεγαλύτεροι στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι πολλοί από αυτούς, όπως ακούσατε και είδατε, είναι μέχρι 60 χρόνων πρέπει να πάνε στο σύστημα υγείας, διότι υπάρχει σωματική και ψυχική κόπωση εκεί στις μονάδες COVID, στις ΜΕΘ και σε όλα αυτά. Άρα φανταστείτε έναν 60 χρόνο ο οποίος έχει καιρό να ασκήσει ιατρική νοσοκομείου, να πάει στις μονάδες ΜΕΘ, στις ΜΑΦ και στις μονάδες COVID. Είναι δύσκολο. Από αυτή την άποψη το σκεφτόταν. Όμως μετά από ό,τι είχαμε πει και ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Εξαδάχτυλος και ο Πατούλης και ο πρόεδρος, ο κύριος Πατανισώτης του Πειραιά, κάναν τις εκκλήσεις τους και αυτοί θέσαν τον εαυτό τους στη διάθεση του ΕΣΥ. Πιστεύουμε ότι ο Σκόπελος, δηλαδή αυτά τα μικρά εμπόδια με την κλίση αυτή δεν είχαν θέμα. Όλοι, σας επαναλαμβάνω, γιατί δεν ήταν οι 206, ήταν και οι 70, οι οποίοι εθελοντικά εκείνες τις μέρες είχαν θέσει τον εαυτό τους στη διάθεση του ΕΣΥ. Και πολλοί άλλοι, σας το λέω και εδώ στην Άρτα και στις άλλες περιοχές, μου έχουν, όχι προσκόμματα, μικρά κομματάκια, αλλά όμως όταν θα χρειαστεί και αν τυχόν φτάσει το σύστημα στο απροχώρητο, θα πάνε εθελοντικά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Αλλά εκτός από αυτό, να σας πω, το άλλο που χρειάζεται το σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή είναι κλίνες, είναι κρεβάτια. Είτε λέμε αυτά ΜΕΘ, είτε ΜΑΦ, είτε αρνητικής πίεσης, είτε κρεβάτια COVID. Εκείνη το θέμα αυτή τη στιγμή. Οι συνάδελφοι μπορούν αυτή τη στιγμή και προσφέρουν, αλλά όμως χρειάζεται να έχουμε και το περιθώριο κάπου να βάλουμε τους ασθενείς. Εκείνη το θέμα αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που μπήκαν και οι συνάδελφοι και σε όλη την επικράτεια όπου χρειαστεί θα προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, γιατί ξέρετε, εμείς λέμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ως ιατρική σύλλογη, δεν πατάμε το κουμπάκι και μπορεί ο συνάδελφος αυτόματα με το που θα του πούμε να πάει. Βέβαια. Θα χρειαστεί 1-2 μέρες να πάει και από εκεί και πέρα χρειάζονται και κρεβάτια. Δηλαδή δεν έχει νόημα δηλαδή, να είμαστε 20 άτομα εκεί γιατροί χωρίς να μπορούμε να νοσηλεύσουμε και ο ασθενής να είναι όρθιος. Καταλάβατε τι σας λέω. Πρέπει αυτή τη στιγμή να γίνει σχεδιασμός έτσι ώστε, όπως και από την ΕΚΤΗ είπε, υπάρχει αυτό που αναφέρατε προηγουμένως για τη μονάδα εντατικής στα Γιάννενα, έτσι θα χρειαστεί και άλλες κλίνες να έχουμε stand-by αν χρειαστεί στην Ήπειρο να νοσηλευτούν τα περιστατικά COVID. Πάντως, κύριε Χαρμπή, η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετοί αυτοί που λένε ότι θα μπορούσε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αν θέλετε, γιατί έχουμε ήδη κλείσει ένα χρόνο πανδημίας και αν θέλετε, αν βγάλουμε απ' έξω το πρώτο κύμα της πανδημίας που σίγουρα πηγαίναμε σε αχαρτογράφητα νερά, από εκεί και πέρα γνωρίζοντας και την νόσο, σίγουρα θα μπορούσε να είχε γίνει και καλύτερη προετοιμασία από πλευράς του Υπουργείου Υγείας. Και τι εννοώ, ακόμη και στο κομμάτι των ιδιωτών γιατρών, θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε αξιοποιηθεί αυτό το χρονικό διάστημα, να υπάρξουν όπως έγιναν αυτές οι εκκλήσεις και απευθύνσεις προς τους ιδιώτες γιατρούς, αλλά να αξιοποιήσουμε και αυτό το χρονικό διάστημα, αν θέλετε, από τις λίστες που ενδεχομένως είχαν καταρτιστεί μέσα από τους ιατρικούς συλλόγους, να γίνει μια σχετική εκπαίδευση, αν θέλετε, των ιδιωτών γιατρών, να γίνει ένας καταμερισμός ότι τόσοι γιατροί, ο τάδε, με κάποιες λίστες ενδεχομένως που θα είχαν συγκροτηθεί, θα προσφέρει εκεί, γιατί φαντάζομαι ότι ναι μεν επιτάχθηκαν τη δεδομένη χρονική στιγμή, ναι μεν και εσείς πάτε εθελοντικά να προσφέρετε, δεν νομίζω όμως, και διορθώστε με αν κάνω λάθος σε αυτό, δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο της οργάνωσης, το πού θα προσφέρει κάποιος και πώς θα το προσφέρει, έτσι δεν είναι? Έχετε δίκιο, και γι' αυτό αν ακούσατε και αν προσέξατε ότι χρειάζεται λίγος χρόνος προσαρμογής, έτσι ώστε πού, πώς
και με ποιες προϋποθέσεις δηλαδή και ο συνάδελφος θα προσφέρει. Γιατί δεν είναι τα μηχανήματα, είναι ο χώρος, είναι τα διαδικαστικά τα οποία θα πρέπει να μάθει. Και πραγματικά έχετε δίκιο σε αυτό, ότι δεν είναι το θέμα αυτή τη στιγμή να κάνω κριτική, αλλά υπήρχαν οι λίστες, υπήρχαν οι συνάδελφοι που είχαν δηλώσει, θα μπορούσαν από την πρώτη στιγμή να απορροφηθούν, και πάει λέγοντας, δηλαδή μέρα με την ημέρα που λέμε, ανάλογα με τις ανάγκες, εγώ step by step που λέμε, δηλαδή ανάλογα με το τι ανάγκες έχουμε, να ενσωματώνται και καινούργιοι συνάδελφοι μέσα στο σύστημα. Οκτώγνωρο, όχι σε παγκόσμιο φαινόμενο, πιστεύω ότι μπορεί να γίνουν και κάποια λάθη. Δεν είμαι εγώ της παρούσας αυτή τη στιγμή να κρίνω ποια λάθη γίνανε και πώς, αλλά λέμε ότι τώρα, στην ίστατη στιγμή αυτή, να προσφέρουμε πραγματικά. Μπορούσαμε πριν από λίγο καιρό να μπούμε στο σύστημα, όπως λέτε, να εκπαιδευτούμε. Οι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι ακριβώς στην πρώτη γραμμή, γιατί εγώ σωριλά είμαι στη δεύτερη γραμμή και τρίτη, αλλά οι συνάδελφοι, οι οποίοι πραγματικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, θα μπορούσαν εδώ και 10 μέρες να τους είχε πάρει το σύστημα και να αφομοιωθούν, και να, από εκεί και πέρα, να βλέπαμε. Μπορεί να μην χρειαζόταν 200, μπορεί να μην χρειαζόταν 250, μπορεί να χρειαζόταν 150, μπορεί 300 αύριο. Δεν το ξέρουμε ακόμα, διότι με τα 3.000 κρούσματα την ημέρα, κανείς ακόμη δεν ξέρει προς τα πού θα πάει η καμπύλη. Αυτό πιστεύω, δηλαδή, οι επιδημιολόγοι, από ό,τι επικοινωνώ μαζί τους, δεν μας έχουν ξεκαθαρίσει αυτή τη στιγμή. Θα είναι επίπεδη η καμπύλη, θα είναι προς τα κάτω ή θα είναι ακόμη ανοιούσα. Κύριε Χαρμπή, έτσι κλείνοντας αυτή μας την συζήτηση, γενικά για τον ιδιωτικό τομέα, για τους ιδιώτες γιατρούς, πώς κύλησε αυτός ο ένας χρόνος πανδημίας? Γιατί μπορεί στην αρχή ο κόσμος να φοβόταν ενδεχομένως, και εσείς ενδεχομένως, στον τρόπο με τον οποίο θα τηρήσετε και τα υγειονομικά πρωτόκολλα μέσα στα ιατρία σας. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα όμως έχει αλλάξει. Ο κόσμος δεν φοβάται πλέον, και σίγουρα ως ιδιώτες γιατροί επομιστήκατε ένα αρκετά μεγάλο βάρος, αν θέλετε, της υγειονομικής περίθαλψης, ακριβώς υπό το φόβο του κόσμου να πάει στα νοσοκομεία. Ακριβώς αυτό είναι, ότι ο κόσμος φοβόταν να πάει στα νοσοκομεία. Όλοι οι ιδιώτες γιατροί, με το φόβο της πανδημίας, με το φόβο του κορονοϊού, φέραμε όλο το βάρος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, η οποία εξέλιπε από το νοσοκομείο. Και πραγματικά, δηλαδή, πιστεύω ότι ανταποκριθήκαμε σε αυτό το δύσκολο έργο με όποια μέσα είχαμε στη διάθεσή μας. Όμως ήταν δύσκολο, ακόμη είναι δύσκολο αυτές τις μέρες, και πιστεύω θα είναι δύσκολο για τον προσεχή μήνα. Μετά θα το δούμε, γιατί και οι εμβολιασμοί προχωρούν σωστά και κανονικά στην ώρα τους, και από ό,τι γνωρίζετε και όλη την Ήπειρο, όχι μόνο στην Άρτα, σας το λέω, σε όλη την Ήπειρο, και οι συμπολίτες μας κάνουν τα εμβόλια, έτσι ώστε να χτίσουμε το τείχος ανοσίας, και με τα συνδυασμό με τα υγειονομικά μέτρα, δηλαδή με τα μέτρα ατομικής προστασίας, να χτίσουμε αυτό την μπάρα που θα απαγορεύσει στον ιό να μας προσβάλλει. Εκείνο είναι το θέμα. Πιστεύουμε ότι οι υπηρώτες, ας είμαστε και λίγο στο κεφάλι, καταλαβαίνουμε περισσότερο αυτό. Και πειθαρχούμε στα μέτρα. Μακάρι να το συνεχίσουμε πραγματικά, κύριε Χαρμπή. Σίγουρα περάσαμε δύσκολες ώρες και περνάμε, αν θέλετε, δύσκολες ώρες. Το θέμα είναι να μπορέσουμε από εδώ και πέρα, με την πιστή τήρηση των μέτρων, να διατηρήσουμε αυτά τα επίπεδα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα των Ιωνίνων. Γιατί εσείς, ως Περιφερειακή Ενότητα της Άρτας, βγήκατε από το βαθύ κόκκινο, τα καταφέρατε αρκετά καλά. Έτσι και συνεχίζετε να παραμένετε, και έτσι εύχομαι να συνεχίσετε να βρίσκεστε σε χαμηλά επίπεδα σε ό,τι αφορά τα ημερήσια κρούσματα. Εμείς ακόμα λίγο δυσκολευόμαστε. Ελπίζω τις επόμενες εβδομάδες να το καταφέρουμε. Θα βγείτε κι εσείς, σας το υπόσχομαι, σύντομα. Με αυτά που ακούω και βλέπω, θα βγείτε σύντομα. Όχι μόνο εσείς, πιστεύω ότι όλη η Ελλάδα. Εντάξει, αυτές οι μέρες δεν είναι αυτές τις μέρες τα κρούσματα. Είναι δύο εβδομάδων νωρίτερα. Έτσι, μπράβο. Εκεί είναι το θέμα. Είναι δύο εβδομάδων νωρίτερα. Τότε είχαμε χαλαρώσει.
Αν και οι συνάδελφοι το είχαν πει μη χαλαρώνουμε, είχαμε χαλαρώσει δυστυχώς και βλέπουμε τα αποτελέσματα τώρα. Πιστεύω τώρα που ξανά έχουμε λίγο σφίξει τα λουριά, θα πάμε καλύτερα. Ευελπιστώ ότι το αύριο που ξημερώνει θα είναι μια καλύτερη μέρα και για σας και για μας και για όλους τους υπηρώτητες. Εγώ να ευχηθώ να συνεχίσετε έτσι να προσφέρετε όσο χρειαστεί και όσο σας χρειάζεται το νοσοκομείο της Άρτας αυτή την εθελοντική εργασία, κύριε Χαρμπή, και πραγματικά έτσι και άλλοι συνάδελφοί σας να μιμηθούν αυτό πραγματικά το παράδειγμα σε όσες περιοχές αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα και σε όσες περιοχές τα νοσοκομεία τους χρειάζονται στήριξη, γιατί είναι συζήτηση μιας άλλης φοράς που θα πρέπει να κάνουμε, το πόσο δυσκολεύονται τα νοσοκομεία ακριβώς εξαιτίας της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού. Γι' αυτό και φτάνουμε και αυτή τη στιγμή σε αυτό το σημείο. Εθελοντικά και εσείς να προσφέρετε το έργο σας. Αρκεί η πολιτεία αργά ή γρήγορα να το καταλάβει αυτό και η επόμενη ημέρα, αν θέλετε, μετά την πανδημία, ακριβώς επειδή κατέδειξε και τη μεγάλη σημασία του δημόσιου συστήματος υγείας, να γίνει αντιληπτό από αυτούς που πρέπει να γίνει αντιληπτό, ώστε να γίνουν και απαιτούμενες προσλήψεις στα νοσοκομεία. Και να στηθεί, αν θέλετε, και το πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τέτοιο τρόπο, έτσι, για να μπορέσουμε να είναι πλέον ολοκληρωμένο αυτό το σύστημα υγείας. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι αυτοί οι οποίοι υπηρετούν στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, και οι υπόλοιποι οι οποίοι υπηρετούν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα ιατρικά. Είναι ενιαίο το σύστημα. Υπηρετούμε τον πολίτη. Υπηρετούμε την Ελλάδα. Καταλάβατε, δεν ξεχωρίζουμε το ένα και το άλλο. Δεν θα πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Ο καθένας εκεί που είναι να προσφέρει τα μέγιστα, έτσι, για την υγεία των συμπατριωτών μας. Από εκεί και πέρα θα δούμε, πιστεύω θα βγούμε μια ώρα νωρίτερα, να τα πούμε το διατάφτα κάποια άλλη στιγμή, πιστεύω όσο δυνατόν νωρίτερα. Καλό σας βράδυ, να είστε με καλά. Υγεία, προσοχή, τηρούμε τα μέτρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαρμπή. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ από τα Γιάννενα. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, και να έρθουμε στα δικά μας. Νέες αντιπαραθέσεις και μπαράζ ανακοινώσεων έφερε η ακύρωση του έργου της αναβάθμισης του δοφωτισμού στους Δημοσιονητών και Πρέβεζας από την αρχή εξέτασης των προδικαστικών προσφορών. Με ανακοίνωση της Υπεριφέρειας Ηπείρου, προαναγγέλει νέους διαγωνισμούς, σημειώνοντας πως οι αιτιάσεις της αρχής τέθηκαν ήδη υπόψη του Τεχνικού Συμβούλου, ώστε όλος ο σχεδιασμός να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της απόφασης το συντομότερο δυνατό και το έργο να προχωρήσει από ωφελία των δύο Δήμων και των Δημοτών τους. Την διαδικασία νέων διαγωνισμών πρόκειται να κινήσει η Περιφέρεια Ηπείρου ώστε να προχωρήσουν τα έργα του οδοφωτισμού στο Δήμο Ιωαννιτών και στην Πρέβεζα με σύμβαση ενεργειακής απόδοσης μετά την ακύρωση των ανεξελίξει διαγωνισμών με αποφάσεις της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών. Ήδη, μάλιστα, έχει ζητηθεί από τον Τεχνικό Σύμβουλο να εναρμονιστεί ο όλος σχεδιασμός με τις απαιτήσεις της απόφασης το συντομότερο, καθώς οι ελλείψεις και οι αστοχίες που διαπιστώνει η αρχή αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες άπτονται του αντικειμένου του. Την απόφαση ακύρωσης του διαγωνισμού για τον οδοφωτισμό των Ιωαννίνων είχε κάνει γνωστή από το πρωί η παράταξη Ιωάννα 2023, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα και ένα απόσπασμα από το σκεπτικό της απόφασης, βάσει του οποίου προκύπτει ότι ο λόγος της απόρριψης συνίσταται σε ασάφειες και ελλείψεις στις τεχνικές προδιαγραφές. Επειδή κατά ακολουθία τον ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτό ότι τα τεύχη της σύμβασης, ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές, ενέχουν ασάφειες και ελλείψεις ως προς το φυσικό αντικείμενο της δημοπρατούμενης υπηρεσίας και συγκεκριμένα δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια και επάρκεια τα στοιχεία για την επιλογή κατάλληλων κατήδων και ποσότητες φωτιστικών, για την εγκατάσταση των οποίων πρέπει να υποβληθεί προσφορά, καθώς και τα στοιχεία των εφιστάμενων υποδομών του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών, για τη συντήρηση του οποίου και την αποκατάσταση των βλαβών του επίσης πρέπει να υποβληθεί προσφορά, ασάφειες και ελλείψεις που καθιστούν μη νόμιμη και ακυρωτέα τη διακήρυξη, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην απόφαση. Μάλιστα, στην ανακοίνωσή της, η παράταξη Ιωάννα 2023 καλεί τη Δημοτική Αρχή να επαναξετάσει από την αρχή τον όποιο σχεδιασμό και πρακτική ακολούθησε μέχρι σήμερα για το συγκεκριμένο έργο, τονίζοντας ότι είναι ένα έργο που είναι απολύτως αναγκαίο να υλοποιηθεί και μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Προσπαθήσαμε να προφυλάξουμε τη Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή αδιαφόρησε, μας υποτίμησε και προτίμησε τις προσωπικές επιθέσεις. Την καλούμε έστω και τώρα, στο σημείο 0, στο οποίο επιστρέφουμε μετά από 1,5 χαμένο χρόνο, να αναλάβει τις ευθύνες της και να διεκδικήσει την υλοποίηση του έργου τεκμηριωμένα και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, τονίζει σε δήλωσή της η επικεφαλής της παράταξης Ιωάννα 2023, Τατιάνα Καλογιάννη. Από την πλευρά της, η Περιφέρεια Ηπείρου, σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά την σημερινή εξέλιξη,
Και αφού κάνει γνωστό ότι αναμένεται να προχωρήσει στους νέους διαγωνισμούς, απαντά ουσιαστικά και στην κυρία Καλογιάννη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως όσοι σπέβδουν να πανηγυρίσουν για την αρχική απόφαση της αρχής, ας μην βιάζονται και αν πραγματικά ήθελαν και θέλουν να προχωρήσει το έργο, όφυλαν και οφείλουν να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους στην περιφέρεια, η οποία προετοίμασε την διακήρυξη του έργου. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την προσπάθεια που κατέβαλε για την υλοποίηση του προγράμματος Ελένα η κυρία Τατιάνα Καλογιάννη από την θέση της Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου και θεωρούμε ότι η ίδια, έχοντας άμεση γνώση των τεχνικών λεπτομεριών, υπό τις οδηγίες της οποίας άλλωστε ενήργησε ο τεχνικός σύμβουλος, καθόν χρόνο ήταν αρμόδια αντιπεριφερειάρχης, είχε έναν επιπλέον λόγο για να συμβάλει στην ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού και στην υλοποίηση του έργου, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία συνεχίζει λέγοντας ότι τόσο η Περιφέρεια όσο και ο Δήμος Ιωνιτών στην όλη διαδικασία ακολούθησαν τις οδηγίες του Τεχνικού Συμβούλου, έχοντας ως βασική αρχή τη διεξαγωγή ενός διαγωνισμού με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον όλων των εταιριών του κλάδου. Στην ίδια κατεύθυνση, με απόλυτη διαφάνεια, θα κινηθούμε και στη συνέχεια ώστε το έργο να υλοποιηθεί κατά τον πλέον επωφελή τρόπο για το Δήμο Ιωνιτών, για το Δήμο Πρέβεσας και για τους πολίτες γενικότερα, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Ηπείρου. Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων, επισημένοντας πως από την ανάληψη της θητείας της έκανε μία και συγκεκριμένη πολιτική επιλογή να προχωρήσει το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης σε όλη την έκταση του Δήμου χωρίς κανένα κόστος για τους πολίτες. Με βάση αυτή την επιλογή προχώρησε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου στην ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα Ελένα και την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του εν λόγω προγράμματος. Η αξιοποίηση του συγκεκριμένου μηχανισμού και η συνεργασία με την Περιφέρεια επέτρεψαν την ολοκλήρωση των μελετών μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αναφέρει στην ανακοίνωσή του Δήμος Ιωαννιτών, η οποία συνεχίζει ως εξής. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η Δημοτική Αρχή σεβόμενη την απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη και να θεραπευθούν άμεσα όλες οι πλημέλειες από τον τεχνικό σύμβουλο που έχει επιλέξει η Περιφέρεια Ηπείρου ως αναθέτουσα αρχή. Η Δημοτική Αρχή πιστεύει ότι η συνεργασία της με την Περιφέρεια Ηπείρου μπορεί να οδηγήσει στην εκ νέου δημοπράτηση του έργου μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και να εγγυηθεί την ολοκλήρωση και την παραγωγική του λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, η ακύρωση του διαγωνισμού δεν ισούται με ακύρωση του έργου. Η ενεργειακή αναβάθμιση για τη Δημοτική Αρχή ήταν και παραμένει προτεραιότητα, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Ιωαννιτών. Θέση για το θέμα, αν και επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί περαιτέρω το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν και θα υπάρξει ανάρτηση της απόφασης στην Διάβια, πήρε και ο επικεφαλής της παράταξης Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννα Θωμάς Μπέγκας. Όπως σημείωσε ο κύριος Μπέγκας, επιβεβαιώθηκε αυτό που επανελειμμένα η δική του παράταξη είχε επισημάνει περί λευκής επιταγής του Δήμου Ιωαννιτών προς την Περιφέρεια Ηπείρου. Η Δημοτική Αρχή τράβηξε μία μαύρη κουρτίνα. Δεν άκουσε τις αγωνίες μας και άφησε και εκτός τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μπέγκας. Αναμένοντας τις επίσημες ανακοινώσεις και την ανάρτηση στη διάβγεια της απόφασης Επιτροπής, και θέλω να πω ότι πραγματικά μιλήσαμε επανειλημμένα με αγωνία για τη λευκή επιταγή την οποία παρέδωσε η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ιωνιτών στην Περιφέρεια και στο Σύμβουλό της να χειριστεί ένα μείζον ζήτημα, ένα μείζον έργο που αφορά αποκλειστικά τους δημότες του Δήμου Ιωνιτών. Ουσιαστικά η Δημοτική Αρχή δεν άκουσε ποτέ την αγωνία μας, τράβηξε μία μαύρη κουρτίνα, θα έλεγα, μπροστά από τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις απόψεις που με αγωνία κατέθεταν σε σχέση με το έργο των λαμπτήρων LED. Τράβηξε μία μαύρη κουρτίνα αφήνοντας πίσω από αυτήν και τις υπηρεσίες του Δήμου, αγνοώντας επί της ουσίας μία δόκιμη και ορθή διαδικασία η οποία ακολουθείται κατά την διοίκηση, που ουσιαστικά τέτοια μεγάλα ζητήματα και κυρίως το τεχνικό κομμάτι αυτών των ζητημάτων δεν μπορεί να μην είναι εις γνώση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες θα υπογράφουν, θα συμφωνούν, θα θεωρούν τέτοιου είδους μελέτες. Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας απουσιάζει παντελώς από όλη τη διαδικασία, αλλά προφανώς απουσιάζει και η ίδια η Δημοτική Αρχή, το έχουμε πει επανειλημμένως, η οποία είμαστε σίγουροι ότι δεν γνωρίζει ούτε ένα σημείο από την προκήρυξη η οποία προέκυψε για τον διαγωνισμό του ΛΕΝ και η οποία, όπως είπαμε, ακυρώθηκε από την αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών. Είναι πραγματικά ένα εξαιρετικά λυπηρό γεγονός για την πόλη. Μένουμε πίσω,
σε ένα τόσο μεγάλο ζήτημα που η δική μας Δημοτική Αρχή είχε βάλει μπροστά και ήταν πρώτο πυλόν η υλοποίηση της πρώτης φάσης. Αναμένουμε στις εξελίξεις, όμως τα γεγονότα, όπως είπα, είναι καταιγιστικά και στενάχωρα. Λοιπόν, μία τεράστια σημαία για όσους δεν την είδατε, γιατί φαντάζομαι ότι αρκετοί την έχετε δει. 1.300 τετραγωνικών μέτρων βρίσκεται τοποθετημένη από χθες το απόγευμα στους πρόποδες του Μητσικελίου. Πριν από λίγη ώρα, να πούμε έτσι, και θα δούμε και τις σχετικές εικόνες, βλέπετε κι εσείς, σχηματίζεται ακριβώς κάτω από την γαλανόλευκη με φωτιά το 1821. Είναι ο τρόπος με τον οποίο και η δική μας πόλη μετέχει σε αυτόν τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, μια ιδιαίτερη επέτειος που θα εορταστεί καθ' όλη την διάρκεια του φετινού έτους. Να πούμε ότι η Γαλανόλευκη τοποθετήθηκε χθες το απόγευμα στους πρόποδες του Μητσικελίου από 50 εθελοντές. Έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Πογονίου. Φυλάσσεται και θα φυλάσσεται για όσες μέρες, έτσι, για όσα 24 ώρα αύριο, αλλά και τα επόμενα 2-24 ώρα παραμείνει στο συγκεκριμένο σημείο. Σήμερα το απόγευμα άναψε έτσι με τις φλόγες αυτές, σχηματίστηκε και το 1821. Είναι πραγματικά ιδιαίτερες εικόνες σε αυτές τις φετινές πραγματικά λιτές εκδηλώσεις, όπως επιβάλλει η πανδημία του κορονοϊού. Σίγουρα οι εκδηλώσεις είναι πιο μεγαλοπρεπείς στην Αθήνα αναπόφευκτα. Έστω όμως και έτσι, αυτές έτσι οι κινήσεις, αυτές οι πρωτοβουλίες δίνουν έναν άλλον τόνο και στην δική μας την περιοχή. Να πούμε βέβαια ότι οι εκδηλώσεις αύριο στην πόλη των Ιαννίνων περιλαμβάνουν την δοξολογία το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό και αμέσως μετά κατάθεση στεφάνων στο Ιερό Μπιζανομάχων, με περιορισμένο αριθμό όμως πραγματικά συμμετεχόντων λόγω των υγειονομικών μέτρων. Ενώ να πούμε ότι θα υπάρξουν το πρωί, έτσι σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε κάνει το πρωί και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Οδυσσέας Πότσης, που μας ενημέρωσε για αυτή την πρωτοβουλία με την Γαλανόλευκη στο Μητσικέλι, θα υπάρξουν και πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών πάνω από το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, που σίγουρα και αυτά έτσι θα δώσουν το δικό τους τόνο. Δεν θα έχουμε σε μία ακόμη εθνική επέτειο παρέλαση αύριο στην πόλη των Ιωαννίνων. Παρ' όλα αυτά, έτσι θα δοθεί δυνατότητα και το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αν θέλετε, μέσα από διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνονται, να εορτάσουμε όπως πρέπει αυτή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Εξάλλου και αύριο το απόγευμα διαδικτυακά θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις και από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αλλά και από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Για πρωτόγνωρα γεγονότα που δεν αρμόζουν σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, έκανε λόγο κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα ο επικεφαλής παράταξης Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννα Θωμάς Μπέγκας, μαζί με δημοτικούς συμβούλους και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Θωμά Γιωτίτσα και Δημήτρη Νάστο. Αφορμή απόφαση της Δημοτικής Αρχής να προτείνει την ένταξη για χρηματοδότηση του έργου της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης μέσω της Οικονομικής Επιτροπής, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είχε δεσμευτεί η Δημοτική Αρχή. Ο κύριος Μπέγκας και τα μέλη της παράταξής του, μάλιστα, εκφράζουν αμφιβολίες για την τύχη που μπορεί να έχει η ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο χρηματοδοτικό εργαλείο Αντώνης Τρίτσης. Για πόλη που έχει βαλτώσει με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, έκανε λόγο ο πρώην Δήμαρχος Ιωαννίνων και επικεφαλής της παράταξης Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννα Θωμάς Μπέγκας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, πλαισιωμένος από τους Δημοτικούς Συμβούλους της παράταξής του και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Θωμά Γιωτίτσα και Δημήτρη Νάστο. Αφορμή η απόφαση της Δημοτικής Αρχής στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής να προτείνει την ένταξη για χρηματοδότηση του έργου της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, χωρίς όμως να έχει γίνει η παρουσίαση της μελέτης στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως υπήρχε η δέσμευση της Δημοτικής Αρχής. Για μία ακόμη φορά, ο κύριος Μπέγκας υπεραμείνθηκε των ενεργειών που είχαν γίνει κατά την προηγούμενη δημαρχιακή θητεία από την δική του Δημοτική Αρχή, αναφορικά με το εμβληματικό έργο της κεντρικής πλατείας, για να σημειώσει ότι η Δημοτική Αρχή ευνηδιαστικά και χωρίς να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο, ετήθηκε την ένταξη του έργου στο Αντώνης Τρίτσης. Με δεδομένο μάλιστα ότι η βάση της πρότασης που καταθέτει ο Δήμος Ιωαννιτών είναι η πρόταση που είχε αναδειχθεί μέσα από τον Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό που είχε διενεργηθεί. Ο κύριος Μπέγκας σημείωσε πως η Δημοτική Αρχή το μόνο που κατάφερε ήταν να καθυστερήσει το συγκεκριμένο έργο για 1,5 χρόνο, να απενταχθεί από το ΕΣΠΑ
και πλέον να επιχείρηται η ένταξή του στο Αντώνης Τρίτσης, με αμφίβολα όμως αποτελέσματα λόγω των περιορισμένων πόρων και της ανταγωνιστικότητας του προγράμματος. Διερήγνει τα ημάτια της στη σημερινή Δημοτική Αρχή και προεκλογικά και μετεκλογικά για την ποιότητα του αποτελέσματος του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που αφορούσε την κεντρική πλατεία, επικαλούμενη σε διάφορες φάσεις αυτής της διαδικασίας και την αίσθηση που αποκομίζει από την κοινωνία. Με την ανάληψη των καθηκόντων της, δηλώνει ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα φέρει προς συζήτηση στο Δημοτικό μας Συμβούλιο μελέτη για την πλατεία, αισθητικά αναβαθμισμένη και χαμηλότερου κόστους, πράγμα που δεν έκανε ποτέ μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα, δηλώνει ότι το έργο δεν αποτελεί για αυτή έργο πρώτης προτεραιότητας. 1,5 χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, έχει φροντίσει με τις ενέργειές της, ώστε το έργο της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας της πόλης να έχει ουσιαστικά απενταχθεί από το διασφαλισμένο χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ και να επιχειρεί την ένταξη της αποδιοπομπέας κατά αυτήν μελέτης στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, με αμφίβολα αποτελέσματα λόγω περιορισμένων πόρων που διαθέτει το πρόγραμμα. Όλοι γνωρίζουμε τις μειώσεις των χρηματοδοτήσεων οι οποίες έγιναν σε σχέση με το Τρίτσης και βέβαια λόγω της μεγάλης ανταγωνιστικότητας την οποία έχει αυτό το πρόγραμμα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να εγκριθεί ένα έργο τόσο μεγάλο προϋπολογισμού. Την ίδια στιγμή, στην εισήγησή της στην Οικονομική Επιτροπή, θέτει και την παράμετρο της πιθανής συγχρηματοδότησης από ίδιους πόρους, από χρήματα του Ταμείου του Δήμου, από χρήματα των πολιτών, ενώ από το ΕΣΠΑ ήταν διασφαλισμένο το 100% της χρηματοδότησης. Καταφανώς αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι έχουμε να κάνουμε με μία επικίνδυνη και εμπαθή δημοτική αρχή σε σχέση με τα πεπραγμένα των προκατόχων της. Συνεχίζει να απολαίνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που με μεγάλο κόπο είχαμε διασφαλίσει ως Δημοτική Αρχή για το Δήμο μας από το ΕΣΠΑ με έργα όρημα και ενταγμένα. Ο τρόπος που ασκεί διοίκηση η σημερινή Δημοτική Αρχή στερεί τον τόπο από πολύτιμους πόρους και σημαντικά έργα, καταδεικνύει δε ότι η φιλοσοφία της δεν έχει καμία σχέση με την αρχή της συνέχειας της διοίκησης όπως συμβαίνει σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Σπαταλά δε τους ίδιους πόρους αλόγιστα. Η αναφορά αυτή έχει σε σχέση με την πιθανότητα, εάν και εφόσον η κεντρική πλατεία ενταχθεί στο Τρίτσης, να χρειαστεί για την κατασκευή της να διαθέσει, όπως είπα και προηγουμένως, χρήματα από ίδιους πόρους. Τα γεγονότα αυτά είναι κρίμα για τον τόπο. Είναι κρίμα για τους συνδημότες μας. Τα Γιάννενα έχουν βαλτώσει, δεν πάει άλλο. Για παραπλάνηση από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, αποδομώντας το επιχείρημα που προβάλλει περί ολοκληρωμένης παρέμβασης, έκανε λόγο από την πλευρά του ο Θωμάς Γιωτίτσας. Πρόκειται για μια μεγάλη πλάνη της Δημοτικής Αρχής, διότι δεν αντιλαμβάνεται ότι το ποσό του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υπάρχει ως προεκτίμηση κόστους στο εγκεκριμένο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου, το οποίο έχει εγκριθεί από την περιφέρεια, δεν αφορούσε κάποια ολοκληρωμένη μελέτη εφαρμογής η οποία θα ακολουθούσε την παραλαβή της μελέτης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Με λίγα λόγια, εμείς ως Δημοτική Αρχή ποτέ δεν ισχυριστήκαμε ότι το έργο της πλατείας θα κοστίσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό είναι εγγεγραμμένο, ξαναλέω, όπως είναι και άλλα ποσά στο ίδιο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, τα οποία στη συνέχεια έχουν αναμορφωθεί. Να φέρω μόνο ως παράδειγμα τον Μεγάλο Δακτύλιο, ο οποίος στο ίδιο κείμενο του σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης είναι εγγεγραμμένο με προϋπολογισμό 15 εκατομμύρια ευρώ και η ένταξή του στο ΕΣΠΑ έγινε με προϋπολογισμό 27 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για ένα μεγαλύτερο έργο, δεν μιλάμε για μια πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση, μιλάμε για ακριβώς το ίδιο έργο με ελάχιστες ανεπαίσθητες διαφορές, στις οποίες προφανώς και δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή του κόμβου. Διότι η δεύτερη διευκρίνηση είναι ότι το κόστος για την κατασκευή του κόμβου δεν αφορά τα 5,2 εκατομμύρια της πλατείας.
Κάλεσε δε τη Δημοτική Αρχή να απολογηθεί για την απώλεια εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ, τονίζοντας ότι από τα 12 εκατομμύρια ευρώ που ήταν δεσμευμένα με μοναδικό δικαιούχο το Δήμο Ιαννητών για τα έργα της κεντρικής πλατείας, του ποδηλατοδρόμου, της ανάπλασης του κάστρου αλλά και της οδού Σιαράβα, εκείνη ενέταξε μόλις 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τα τελευταία δύο έργα. Αυτά λοιπόν τα τέσσερα έργα εμείς τα είχαμε προϋπολογίσει. Τα είχαμε προεκτιμήσει στα 7,2 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι τα έργα αυτά και το ποσό αυτό θα μπορούσε άντα να χωρέσει και την κεντρική πλατεία με το ποσό αυτό των 5,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ξέρετε από τα 12 εκατομμύρια ευρώ, ξέρουν οι Γιαννιώτες, από τα 12 εκατομμύρια ευρώ χρήματα του Δήμου και μόνο του Δήμου, πόσα χρήματα θα απορροφηθούν? Λιγότερα από 2,5 εκατομμύρια. Αντί λοιπόν να απολογηθούν για τα 10 εκατομμύρια χαμένων χρημάτων, τα οποία έρχονται να προσθεθούν στα εκατομμύρια χαμένα των LED μετά και τις σημερινές εξελίξεις, έχουν το θράσος να παραπληροφορούν τους Γιαννιώτες, λέγοντας ότι αυτοί κάνουν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση και ότι ζητάνε χρήματα από ένα πρόγραμμα με αμφίβολα αποτελέσματα. Μάλιστα, με αφορμή σημερινό άρθρο του Δημάρχου Ιαννίνων Μωυσή Ελισάβ στην εφημερίδα Υπηρωτικός Αγών, ο κ. Γιωτίτσας έκανε λόγο για θεσμικό ατόπιμα και ύψιστη προσβολή στη δημοκρατία από πλευράς του κ. Ελισάβ, καθώς για μία ακόμη φορά καταλογίζει ευθύνες στην αντιπολίτευση για τη ζημία που έχουν οι δημότες των Ιαννίνων, χωρίς όμως καμία διάθεση για αυτοκριτική και απολογία για τα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί από τις λανθασμένες πολιτικές επιλογές. Δεν τον αφήνει λοιπόν η αντιπολίτευση να διοικήσει τον κ. Δήμαρχο κατά τον ίδιο και μας απειλεί ότι θα μας συνοδεύει η ζημία που θα επιφέρουμε εμείς στο Δήμο. Καμία αυτοκριτική, καμία απολογία για τις δικές του επιλογές, καμία απολογία για τα διέξοδα στα οποία έχει φέρει την πόλη, μόνο ευθύνες στους άλλους και απειλές. Για δημοτική αρχή που έχει χάσει τη ρότα της, έκανε λόγο από την πλευρά του ο Δημήτρης Νάστος, καταλογίζοντας της μάλιστα αναξιοπρέπεια, άγνοια, μιζέρια, υπερβολή και κυρίως εμπάθεια απέναντι στα όσα έκανε η δική του παράταξη στα χρόνια που διοίκησε το Δήμο. Εγώ θα τους καλέσω να αλλάξουν ρότα γρήγορα, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη ζημιά στην πόλη και στους κατοίκους αυτής της πόλης. Δεν έχουν σημασία καμία ούτε οι προηγούμενες ούτε οι επόμενες εκλογές. Είμαστε όλοι εδώ και έπρεπε να είχαμε συνεργαστεί. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γιατί δεν συνεργαζόμαστε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ποιοι ευθύνονται γι' αυτό? Εμείς είμαστε ανοιχτοί, έχουμε μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη την οποία επιθυμούμε τη συνεργασία με όλες τις δυνάμεις που πιστεύουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι στα κουλαούζα του εκάστοτε Πρωθυπουργού, αλλά στις δυνάμεις οι οποίες πιστεύουν πραγματικά στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι κάτι βήκαμε σήμερα με την απλή αναλογική και την στηρίζαμε προεκλογικά, αφεμάξαμε τους ψήφους από αυτούς που στηρίζαν την απλή αναλογική και σήμερα την καθυβρίζουμε την απλή αναλογική, δεν μπορούμε δίθεν να διοικήσουμε. Δίθεν, και αυτό είναι απλή αναλογική. Κύριε, άμα μπορείς να και λέγεσαι δημοκρατικός άνθρωπος, να συνεργαστείς με όλες τις δυνάμεις. Με όλους τους ανθρώπους, να βρεις, γι' αυτό είσαι ο Δήμαρχος, να βρεις τη λύση, να συνεργαστείς με όλους τους ανθρώπους. Που όχι από τη δικιά μας παράταξη, που δεν, εκτίμησή μου είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί είμαστε μια πλατιά δημοκρατική παράταξη. Γι' αυτό καλώ και πάλι τη Δημοτική Αρχή να βρει το δρόμο της, να αλλάξει τη ρότα και να συνεργαστεί με όλες τις δυνάμεις για το καλό της πόλης. Λοιπόν, θα μείνουμε στο θέμα και θα συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιαννητών, τον κύριο Γιώργο Αρλέτο, καθώς έχει να απαντήσει σε αρκετά από αυτά που έθιξαν ο κύριος Μπέγκας και η κύριοι Γιωτίτσας και Νάστος. Κύριε Αρλέτο, καλησπέρα σας και ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε για μία ακόμη φορά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, ευνηδιάσατε, κύριε Αρλέτο, για μία ακόμη φορά με την υποβολή της πρότασης στο Αντώνη Στρίτσης για την κεντρική πλατεία. Γιατί δεν ήρθε το θέμα, θα ξεκινήσουμε αυτό. Γιατί δεν ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως υπήρχε, αν θυμάμαι και εγώ καλά, δέσμευση από πλευράς της Δημοτικής Αρχής? Καταρχήν, δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε το θέμα της κεντρικής πλατείας. Είναι η πολλωστή φορά και μάλιστα η τελευταία φορά που συζήτηκε σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου και δεσμευτήκαμε ότι θα παρουσιάσουμε τη μελέτη. Ήταν ένας πολύ μεγάλος διάλογος, πάρα πολλή ώρα, το οποίο είπαμε και το λόγο τον οποίο και
καταρχήν και για το πώς σκεφτόμαστε την κεντρική πλατεία και τι κατευθύνσεις έχουμε δώσει προς μελετητές. Άρα λοιπόν δεν ευνηδιάσαμε κανέναν καταρχήν, ήταν γνωστό. Το μόνο που μας πίεζε όλο αυτό το διάστημα είναι το χρονοδιάγραμμα και τις ασφυκτικές ημερομηνίες που έχουμε για το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτης. Όπως όλοι γνωρίζουν, το πρόγραμμα λήγει 31 Τρίτου. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία παράταση, άρα λοιπόν δεν μπορούσαμε να διακινδυνεύσουμε κανένα έργο ή καμία πρόταση, να το πω απλά, γιατί μιλάμε για υποβολή πρότασης και όχι για κατασκευή έργου. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτά τα χρονοδιαγράμματα και τις ασφυκτικές ημερομηνίες, πήγαμε προς την κατεύθυνση της υποβολής μιας πρότασης με τρία υποέργα. Ουσιαστικά τα δύο είναι τα σημαντικά. Ένα είναι η κεντρική πλατεία της κοινότητας Ιωαννίνων και το δεύτερο είναι το πνευματικό κέντρο της κοινότητας Κατσικάς. Άρα λοιπόν, προχωρήσαμε γρήγορα για να προλάβουμε τις ημερομηνίες. Δεν είπαμε ποτέ ότι δεν θα παρουσιάσουμε τη μελέτη, όπως επίσης δεν είπαμε ποτέ ότι δεν θα γίνει ευρύς διάλογος ως προς τη διαδικασία και πώς σκεφτόμαστε το κέντρο και όχι μόνο την κεντρική πλατεία. Γιατί η κεντρική πλατεία, όπως είχαμε πει και στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, που έγινε μεγάλη συζήτηση με αφορμή την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, και ουσιαστικά εκεί είπαμε ότι θα συνεργαστούμε με την αρχιτεκτονική ομάδα, η οποία είχε πάρει το πρώτο βραβείο και πολύ πριν, ένα χρόνο πριν, είχαμε παραλάβει και τη μελέτη. Γιατί ως Δημοτική Αρχή παραλάβαμε την οριστική μελέτη της αρχιτεκτονικής πρότασης σε σχέση με μετά τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Άρα λοιπόν εκεί είπαμε ότι με την ομάδα αυτή θα συνεργαστούμε, θα τους πούμε ποια είναι η θέση μας, τα καινούργια δεδομένα σε σχέση με ότι υποβάλαμε πρόταση για ένα κυκλικό κόμβο μπροστά στο δικαστικό μέγαρο, στη Χαρτελσινέλα και γενικότερα Ναπολέον Ζέρβα, καθώς επίσης και η σκέψη μας ότι η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας θα πρέπει να έχει, αν μη τι άλλο, τη δυνατότητα για μελλοντική σύνδεση της άνω-κάτω πλατείας και ενδεχομένως μεγαλύτερους και ευρύς πεζοδρόμους. Όπως επίσης και τη σύνδεση με το πάρκο Κωνσταντίνου Μπέγκα, το οποίο αυτή τη στιγμή στην αρχική μελέτη που είχε βραβευτεί δεν υπήρχε αυτή η λύση. Άρα λοιπόν τα είχαμε πει όλα, δεν έχουμε τίποτα στεγανό, δεν έχουμε ευνηδιάσει σε καμία περίπτωση. Όπως επίσης θα πω και στον κύριο Γιωτίτσα, γιατί πιθανά δεν θυμάται, γιατί ως μέλος της οικονομικής ήθελε να δει τη μελέτη. Ποια μελέτη? Αυτή που παραλάβαμε τον Νοέμβριο του 2019. Ομόφωνα την παραλάβαμε. Τη μελέτη της πλατείας λοιπόν, η Οικονομική Επιτροπή, όσοι έχει αρμοδιότητα, τον Νοέμβριο του 2019 παρέλαβε τη μελέτη που είχε συμβατική υποχρέωση ο Δήμος μετά τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Άρα λοιπόν δεν είναι τίποτα στεγανό. Ούτε τίποτα κρυφό, ούτε ευνηδιάσαμε, ούτε καταρχήν πήγαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουμε πει και έχουμε δεσμευτεί σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Αρλέτο, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές από αυτή την πρόταση που είχε βραβευθεί στο διεθνή διαγωνισμό με αυτή που σήμερα υποβάλατε εσείς στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης? Και σας ρωτώ γιατί ένα επιχείρημα της άλλης πλευράς, της Παράταξης Ενότητας Πολιτών, είναι ότι 1,5 χρόνο καθυστερήσαμε σε ένα έργο το οποίο τελικά βασίζεται σε αυτή την πρόταση που είχε βραβευθεί μέσω του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με μικρές διαφοροποιήσεις. Άρα χάθηκε ένα σημαντικός χρόνος. Χάθηκε η χρηματοδότησή του μέσω του ΕΣΠΑ και τώρα πάμε στο πρόγραμμα Τρίτσης να διεκδικήσουμε την έγκριση από εκεί, θέτοντας και κάποιες αμφιβολίες για το αν τελικά ένα έργο με αυτό τον προϋπολογισμό και με τα δεδομένα των πόρων που είναι διαθέσιμα μέσω από το Τρίτσης και την ανταγωνιστικότητα που υπάρχει, θα μπορέσει τελικά να τύχει της έγκρισης. Αυτό δεν μπορούμε να το προδιαγράψουμε, δηλαδή ότι μπορούμε να γίνουμε, αν κάποιοι θέλουν να γίνουν μάγισσες κακών ειδήσεων, να στο κάνουν ή να μακαρίζουν να μην γίνει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη λογική. Ούτε πατρότητα, ούτε μητρότητα, ούτε ευχές δίνουμε προς μια ή άλλη κατεύθυνση. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να δουλεύουμε και να παράγουμε έργο και να μην τι άλλο. Η θητεία μας να κλείσει παραγωγική και να αφήσουμε κάτι πίσω μας ή να λέμε για κάτι που εμείς συντελέσαμε σε αυτή την κατάσταση. Αυτό περιμέναμε με αντιπολίτευση. Πάμε όμως επί της ουσίας. Επί της ουσίας, λοιπόν, υπήρχε ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Βάσει του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και των συμβατικών όρων που είχε ο διαγωνισμός, ήταν υποχρεωμένος ο Δήμος στον πρώτο βραβείο. Και να μην θυμηθούμε τα βραβεία και όλα αυτά, θυμάστε μια πολύ μεγάλη συζήτηση εκείνο το διάστημα. Το πρώτο βραβείο ήταν υποχρεωμένο ο Δήμος να κάνει σύμβαση μαζί του και να καταθέσει οριστική μελέτη. Άρα λοιπόν, η μελέτη που παραλάβαμε εμείς ως Δημοτική Αρχή πλέον το Νοέμβριο του 2019 αφορούσε αυτή τη συμβατική υποχρέωση που είχε ο Δήμος. Και τι ήταν? Ήταν η παραλαβή μιας μελέτης πάνω στο πρώτο βραβείο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Δεν έχουν αλλάξει σε εκείνη τη μελέτη βασικά στοιχεία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Η φιλοσοφία του, η στοά και όλα αυτά έχουν παραμείνει τα ίδια. Τι κάναμε από τότε? Προσπαθήσαμε να βρούμε πώς θέλουμε ένα κέντρο και πώς πραγματικά το θέλουμε με αυτά που είχαμε προεκλογικά πει και γενικότερα πώς είχαν προδιαγράψει το κέντρο της πόλης μας. Τι θα λέγαμε? Λέγαμε ενοποίηση του κέντρου, μεγάλους πεζοδρόμους και όλα αυτά θα προκύψουν μέσα από μια κυκλοφοριακή μελέτη. Κυκλοφοριακή μελέτη με το χρόνο που απαιτείται στο σύνολο του Δήμου θέλει πάρα, πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Και εν ώψη όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουμε μπροστά μας, και εδώ δεν χάσαμε χρήματα, γιατί αυτό που λέγεται είναι ότι
Η αλήθεια πια είναι ότι στη ΒΑ η κεντρική πλατεία ήταν ενταγμένη με 1.200.000. Η μελέτη που παραλάβαμε ως οριστική μελέτη και είχε κατατεθεί από τον Ιανουάριο του 19 στη Δημοτική Αρχή, άλλο πολυγόρησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και έτσι να το παραλάβουμε εμείς τέλος του 19, είχε προϋπολογισμό μόνο για την αρχιτεκτονική λύση, μόνο για την ανάπλαση κοντά στα 4.200.000 ευρώ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα περιτιμημένο έργο. Έχουμε βάλει και τα ηλεκτρομηχανολογικά και έχουμε κάνει και τις προσαρμογές, όπως σας είπα πριν, σε σχέση με τον Κόμβο, με την Πάρκο Κωνσταντίνου Μπέγκα και με τον δρόμο. Η αρχική πρόταση δεν προέβλεπε ρήθρα, δεν προέβλεπε αυτές τις αλλαγές που προτείναμε. Όπως επίσης ο μελετητής, η ομάδα, μάλλον η αρχιτέκτονος, η αρχιτεκτονική ομάδα, άκουσε και έβαλε και στο σχέδιό της και πιο πολύ πράσινο και πιο πολύ νερό. Μιλάμε για ένα σύγχρονο πλέον, ένα νέο τεχνολογικό τεχνολογίας συντριβάνι, το οποίο δεν είναι επίπεδο και δεν θα έχουμε αυτά τις δεξαμενές που είχαμε. Άρα λοιπόν έχουμε αλλαγές από το αρχικό. Όπως επίσης δεν χάσαμε το 1 ευρώ, ήταν ενταγμένο στη ΒΑ με 1.200. Μια προεκτίμηση. Είχαν τη δυνατότητα, αν υποθέσουμε ότι ήταν έτοιμη η μελέτη και ήταν όλα όρημα και τα είχαν όλα εντάξει όπως λένε, να τα είχαν εντάξει σε κάποια από τις προσκλήσεις. Τώρα θυμήθηκαν ότι μετά υπήρχε 52, υπήρχε 32, υπήρχε 82. Μετά λοιπόν από όλα αυτά, εμείς φροντίσαμε και πήγαμε σε μια λογική. Σας είπα πια, βάλαμε τον κόμβο. Είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ρήθρο. Θα γίνει και βόλυθος μπροστά και στην περιφέρεια. Θα είναι γκρι και βόλυθος. Θα μπει πιο πολύ πράσινο, θα μπει πιο πολύ νερό, θα γίνει σύνδεση με το πάρκο Κωνσταντίνου Μπέγκα. Εάν αυτά δεν είναι αλλαγές με το αρχικό, αλλά να σας πω και κάτι. Οποιασδήποτε αλλαγές είναι προς το όφελος, είναι προς το καλύτερο. Δεν είναι να πούμε να μηδενίσουμε κάποιο έργο. Η ιδέα του πρώτου βραβείου παραμένει. Δηλαδή, οι αρχιτέκτονες, αυτό που συνέλαβαν και σχεδίασαν, παραμένει. Αυτά που αλλάζουν είναι τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες είναι ουσιαστικές για κάποιους άλλους, για κάποιους άλλους ενδεχομένως να μην είναι. Άρα λοιπόν προχωράμε σε αυτή την πρόταση. Βρήκαμε το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο, που είναι ο Τρίτσες. Είναι ανταγωνιστικός μεν, αλλά μία μελέτη μετά από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Μία τεχνική υπηρεσία που πραγματικά είναι άρτια και επιστημονικά και στοιχειακά. Θεωρούμε ότι δεν θα τύχουμε αξιολόγησης. Αυτό λέει ο κ. Μπέγκα. Δηλαδή να καταλάβω ότι η τεχνική μας υπηρεσία και η αρχιτεκτονική πρόταση που έχει κατατεθεί από τους μελετητές που έκαναν το βραβείο. Δεν θα τύχει αξιολόγηση θετικής. Θέλω να πιστεύω πως όχι. Δεν θέλω να πιστεύω ότι εννοεί κάτι τέτοιο. Θέλω να το πιστεύω πραγματικά. Θα με λυπούσε αν ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και ο πρώην δήμαρχος θεωρεί ότι οι τεχνικές υπηρεσίες και οι μελετητές δεν θα έχουν θετική γνωμοδότηση και αξιολόγηση από το πρόγραμμα της. Άρα δεν χάθηκε, λέτε εσείς, χρόνος πολίτης. Χρόνος μπορεί να χάθηκε με την έννοια ότι μέχρι να καταλήξουμε και εμείς το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο στις προτάσεις μας. Με την έννοια, σας είπα, ότι και την πιτσινέλα που κάνουμε, ουσιαστικά δημοπρατήθηκε το έργο ανάπλασης και είναι έτοιμο και χαριλάω τρικούπι και να βρει σχεδιασμό στο κέντρο. Δεν είναι απλά πάμε φτιάχνουμε μια πλατεία χωρίς να σκεφτόμαστε τα γύρω. Σήμερα σας είπα ότι μπροστά όλη η δοδόνηση του τμήμα της πλατείας γίνεται με κυβόληθος. Υπάρχει δυνατότητα, η φυσική δυνατότητα ή η εξέλιξη ή πέσω του, η μελλοντική λύση σύνδεση της κεντρικής πλατείας με την Πυρσινέλα, με τη Δοδόνη, με το πώς θα κινητοποιηθούν κυκλοφοριακά εφόσον θέλουμε να πεζοδρομήσουμε όλο το κέντρο. Άρα λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα πολλών εναλλακτικών μελλοντικών λύσεων ως προς το κέντρο σε σχέση με αυτά που είχαμε πει. Επειδή ακριβώς δεν γνωρίζουμε και σίγουρα δεν πρέπει να προκαταβάλουμε αποφάσεις και να προκαταλάβουμε αποφάσεις, κύριε Αρλέτο, αλλά παράλληλα, αν δεν τύχει της έγκρισης ένα τέτοιο το συγκεκριμένο έργο, εξετάζετε ή θα αρχίσετε να εξετάζετε εναλλακτικές ως προς τη χρηματοδότηση, ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή να υλοποιηθεί. Είναι κάτι, εσείς θεωρείτε σχεδόν βέβαιο ότι θα τύχει της έγκρισης? Καταρχήν να πω το εξής, ότι η πηγή χρηματοδότησης, όταν λέμε, δεν είναι μόνο το ΕΣΠΑ, γιατί έχουμε μάθει το ΕΣΠΑ, τα διαχειριστικά προγράμματα της περιφέρειας, είτε το ΜΕΑΚΑ του Υπουργείου. Αυτή τη στιγμή τρέχουν πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία. Έχει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα έρθει το Πράσινο Ταμείο. Υπάρχουν πάρα πολλές. Όπως είδατε, στον ευρύ σχεδιασμό που έχουμε κάνει, έχουμε εντάξει πολλά έργα σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε ένα ευρύ σχέδιο ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων. Ξεκινάμε από τις μελέτες που ξαναβάλαμε στον Τρίτη. Συγγνώμη, και αφορά την πλατεία Χατζή και κοινότητα στη Δημοτική Ενότητα Παμβότιδο. Μιλάμε για την ένταξη της πλατείας Μαγκλαρέικου της Ανατολής του Πράσινου Ταμείου. Μιλάμε για το έργο που αναπλάθεται η Πυρσινέλα μέχρι την Ακαδημίας. Μιλάμε για το έργο που θα δημοπρατηθεί το επόμενο διάστημα και είναι έτοιμη η μελέτη του για τη Χαρλάου Τρικούπη και την προέκτασή της. Μιλάμε για ένα ευρύ σχέδιο ανάπλασης γενικότερα σε όλη την περιοχή. Άρα λοιπόν δεν είναι. Το πρόβλημα είναι να έχουμε όριμες μελέτες. Αυτή τη στιγμή και οι τεχνικές υπηρεσίες και οι ειδικοί συνεργάτες όλοι δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση και πιστεύω ότι δεν θα χαθεί κανένα πρόγραμμα και κανένα έργο από όλα αυτά που εντάσσουμε. Συν το πολιτιστικό πάρκο που έχουμε, που δρακτόδρομους που έχουμε σε τεχνικά προγράμματα. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι να έχουμε τις όριμες μελέτες και αυτό πραγματικά να κατευθύνουμε προς τα χρηματοδοτικά μας εργαλεία που θέλουμε για να εντάξουμε τα έργα μας. Πάντως, κύριε Αρλέτο, με αφορμή έτσι, την συζήτηση,
την συνέντευξη που δόθηκε για την υπόθεση της πλατείας, οι κουβέντες από πλευράς των μελών της Παράταξης Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννα πήγαν και στα έργα του ΕΣΠΑ, με αφορμή την πλατεία βέβαια, αναφερόμενοι σε 4 συγκεκριμένα έργα, τα οποία ήταν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και τα οποία, όπως λένε, δεν έχουν προχωρήσει και για τα οποία επίσης, όπως λένε, θα έπρεπε να απολογηθείτε κάποια στιγμή, γιατί έχουμε καθυστερήσεις και γιατί μόνο τα δύο από αυτά, με έναν προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια ευρώ, θα προχωρήσουν. Να σας πω κάτι. Ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Ενταγμένο ήταν και η πλατεία στο ΕΣΠΑ. Είδατε να μπορούσε να δημοπρατηθεί. Εμείς παραλάβαμε τη μελέτη και τα τέχνη δημοπράτησης. Λοιπόν, δεν ήταν ενταγμένα, είχαν μια προεκτίμηση ενός κόστους, όπως πραγματικά έτσι είναι, το 1.200, τόσο είχαν προεκτιμήσει το κόστος της κατασκευής της κεντρικής πλατείας, όπως επίσης είχαν προεκτιμήσει και το παραλίμνιο μέτωπο, χωρίς όμως να είμαστε κύριοι ιδιοκτήτες της έκτασης. Άρα λοιπόν, μπορούμε να εντάξουμε ως κεντρικές ιδέες ή ως ιδέες ή ως εκθέσεις, μπορούμε να εντάξουμε πάρα πολλά έργα. Αλλά τη στιγμή που εμείς κάνουμε μια μελέτη, η οποία ξεκινάει από το Μάτσικα και φτάνει μέχρι το Πέραμα, αλλά δεν έχουμε στην κυριότητά μας την έκταση, πώς θα πεντάσετε? Δεν μπορούσε να ενταχθεί ποτέ, όχι να πεντάσετε. Αυτό το έργο λοιπόν, πριν πάρουμε την έκταση στην ιδιοκτησία μας, δεν μπορούσε να ενταχθεί. Είχαν προβλέψει μια χρηματοδότηση. Βεβαίως είχε προβλεφτεί χρηματοδότηση. Βεβαίως κάναμε μεγάλους αγώνες και ακόμα σήμερα με την κλιματική υπηρεσία να μπορέσουμε να βρούμε τη φόρμουλα ώστε οι ιδιώτες, οι ιδιωτικές εκτάσεις, οι οποίες υπάρχουν, να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν έτσι ώστε να αποζημιωθούν και να μπορέσουν να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες για την απολωτρίωσή τους, για να γίνουν τα έργα. Άρα λοιπόν, όλες οι ενέργειες γίνονται τότε. Όταν ένα έργο είναι ενταγμένο, τότε απεντάσσεται. Όταν ένα έργο έχει απλά μια αίτηση, η οποία λέει θα το χρηματοδοτήσω, α, από εκείνο το πρόγραμμα, ένα ενδεικτικό προϋπολογισμό, δεν είναι ενταγμένο. Γίνονται προσπάθειες να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί αυτό, τίποτα άλλο. Αυτή τη στιγμή εμείς παλεύουμε μέσα από ολοκληρωμένες μελέτες και ολοκληρωμένα έργα να μπορέσουμε να βρούμε τη χρηματοδότηση. Κύριε Αρλετό, θα πρέπει να γίνει κάποια στιγμή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο η συζήτηση για το τι παραλάβατε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Με την έννοια, γιατί όπου πάμε και όπου γυρίζουμε, πάλι εκεί φτάνουμε. Δηλαδή, σας καταλογίζετε από πλευράς Ενότητας Πολιτών εμπάθεια και ότι μηδενίζετε το έργο. Εσείς αναφέρετε τι έχετε παραλάβει. Κάποια στιγμή όμως δεν θα πρέπει να γίνει και αυτή η συζήτηση, να μπουν τα πράγματα στη θέση τους ενδεχομένως. Να πούν αυτοί τι σας παρέδωσαν, να πείτε εσείς τι παραλάβατε. Μα το είναι γνωστό αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι. Είναι γνωστό σε όλους ότι αυτό που παραλάβαμε είναι ένα έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και μιλάμε για τις στρατιωτικούς φούρνους στον παιδικό σταθμό. Αυτό το έργο ήταν ενταγμένο και δημοπρατημένο στο ΕΣΠΑ. Όλα τα άλλα τα τρέξαμε, τα προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να τα οριμάσουμε. Θέλω να πούμε για το άσυλο, να πούμε για το πολιτιστικό πάρκο στο Κάστρο, να μιλήσουμε που ακόμα ταλαιπωρούμαστε με τις μελέτες του δεύτερου, τρίτου βραβείου στις στρατιωτικές φυλακές. Και άλλα και άλλα. Για το Πράσινο Ταμείο που δημοπρατούσαμε, για τον Κουραμπά, για τα Μακρυβερίκα. Για ποια έργα ΕΣΠΑ ήταν ενταγμένα? Ένα έργο παραλάβαμε ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα δεν θέλω να το καταλάβω, ας μην το καταλάβω ποτέ. Αν έχουν κάποιο άλλο στοιχείο ότι είχαν κάποια άλλα έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και εμείς δεν τα ξέραμε, ας μας το πούνε. Όπως επίσης, ποτέ δεν μηδενίσαμε το έργο της πρώην Δημοτικής Αρχής. Ίσα-ίσα, πολλά από αυτά, έργα που ήταν ενταγμένα από το 16ο τεχνικό πρόγραμμα, τα δημοπρατήσαμε και αυτή τη στιγμή συμβασιοποιούνται. Και στο επόμενο διάστημα θα τρέχουν. Δεν μηδενίσαμε κανένα έργο. Το μόνο έργο που σταματήσαμε ήταν το έργο του ΛΕΝΤ. Γιατί θεωρούσαμε ότι πρέπει να γίνει σε όλον τον Δήμο, όλη η αντικατάσταση, χωρίς η δημότηση να είναι απλώς ένα ευρώ. Το μόνο έργο που ουσιαστικά καταργήσαμε τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Και αυτή η καραμέλα ότι εμείς τη δικά μας, σε αυτά δικά σας, όχι, τα έργα είναι των δημοτών. Είναι μια κακή καραμέλα και είναι μια κακή νοοτροπία για το Δημοτικό Συμβούλιο και για την πόλη μας. Δεν προσφέρουμε υπηρεσίες με το να λέμε ποια είναι τα έργα. Τα έργα είναι των δημοτών, είναι των συμπολιτών, είναι από το φόρο και εμείς οφείλουμε να τα τρέξουμε, να τα συμβασιοποιήσουμε, να τα εκτελέσουμε και να είμαστε χρήσιμοι για την κοινωνία και για τους δημότες μας. Αυτή είναι η ουσία. Το αν το έργο το σκέφτηκα εγώ και θα το εκτελέσει η επόμενη Δημοτική Αρχή ή το έκανε ο τάδε μελετητής, αλλά θα το εκτελέσει ο τάδε, δεν έχει καμία ουσία. Αφήνουμε έργο. Αφήνουμε αυτό που ουσιαστικά ο δημότης έχει ανάγκη από εμάς. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν είμαστε ούτε για να κάνουμε βαφτίσια, ούτε για να κόβουμε κορδέλι. Είμαστε για να παράγουμε έργο. Κύριε Αρλέτο, έτσι το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στο έργο του οδοφωτισμού, είχαμε την ακύρωση της απόφασης. Η περιφέρεια λέει ότι πάμε να κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις, θα πάμε σε νέους διαγωνισμούς. Γενικά, σας προβλημάτισε έτσι αυτή η εξέλιξη που μπορεί να φέρει καθυστερήσεις? Εντάξει, η εξέλιξη αυτή δεν είναι ότι καλύτερο. Δεν είπε κανείς ότι ήταν κάτι το οποίο μας χαροποιεί, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία συνήθως, σε όλους τους διαγωνισμούς τους μεγάλους, πάντα υπάρχουν ενστάσεις. Πάντα έρχεται η ανεξάρτητη αρχή, διορθώνει τις διακηρύξεις και ερχόμαστε ξανά όλοι οι αναθέτουσες αρχές, όπως αυτή τη στιγμή η περιφέρεια, θα έρθει και θα συμμορφωθεί με την απόφαση
μάλλον με τις οδηγίες που δίνει ανεξάρτητα αρχή προδικαστικών προσφυγών, και έτσι θα ξαναγίνει πάλι η διακήρυξη. Βεβαίως έχουν μια μικρή καθυστέρηση, δεν χάθηκε κανένα έργο. Δεν χάθηκε τίποτα, μια μικρή καθυστέρηση. Σας είπα, μεγάλοι διαγωνισμοί, πρωτόγνωροι για μας, πρωτόγνωροι για την περιφέρεια ενδεχομένως. Αλλά εγώ έχω να πω κάτι. Υπάρχει κάποιος λόγος να μην εμπιστευτούμε την περιφέρεια? Γιατί ακούω διάφορα πράγματα σήμερα. Υπάρχει κάποιος λόγος να μην έχουμε εμπιστοσύνη στην προγραμματική σύμβαση που έχουμε με την περιφέρεια? Υπάρχει κάποιος λόγος να μην εμπιστευτούμε τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας? Υπάρχει κάποιος λόγος να αμφισβητούμε τις ενέργειες ώστε οι δημότες μας να μην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ και να μπορέσουμε να κάνουμε αντικατάσταση το LED σε όλο το Δήμο? Με αυτά τα κριτήρια εμείς πήγαμε στην περιφέρεια, με ένα πρόγραμμα του Έλληνα, ο οποίος θα έκανε, ο τεχνικός σύμβουλος του προγράμματος Έλληνα θα έκανε τις μελέτες, έγιναν οι διακηρύξεις, δώσαμε τη σύμφωνη γνώμη όσο οφείλαμε μέσα στην προγραμματική μας σύμβαση και προχωράει η περιφέρεια στο διαγωνισμό. Έγιναν ενστάσεις, υπάρχουν παρατηρήσεις, θα ξαναγίνουν. Θα γίνουν δεκτές οι παρατηρήσεις, όπως άλλωστε είπε η περιφέρεια, ο περιφερειάρχης σήμερα, ότι πολλοί έχει δώσει ήδη εντολές να διορθωθούν όλα αυτά τα πράγματα και θα ξαναδημοκρατηθεί πολύ σύντομα το έργο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω όλο αυτό το πράγμα, η κακή, η, ότι φθινόμαστε, οι κακοί όροι. Δεν το καταλαβαίνω. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Εκτός αν υπάρχουν κάτι το οποίο εγώ δεν το ξέρω, και αυτοί που διοίκησαν την προηγούμενη τριετία το ξέρουν καλύτερα από εμάς, ότι δεν θα πρέπει να εμπιστευτούμε την περιφέρεια. Αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρουμε, μας το πούν και εμάς. Ότι δεν πρέπει να εμπιστεύεστε την περιφέρεια, δεν πρέπει να κάνετε προγραμματικές συμβάσεις με την περιφέρεια, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την περιφέρεια για να κάνετε έργα, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την περιφέρεια να έχετε άριστη συνεργασία και να κάνουμε κάτι, όπως σας είπα πριν, μέσω των προγραμματικών συμβάσεων. Αν υπάρχει κάτι, ας μας το πούνε. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Αλλά εμείς δεν θεωρώ ότι δεν έχουμε κάνει τέτοιο πρόβλημα. Απολύτως. Το ότι υπήρχε ένα πρόβλημα με τη διακήρυξη και η ανεξάρτητη αρχή είπε διορθώστε το, ναι, είναι γνωστό. Θα το διορθώσουμε και θα προχωρήσουμε τη διαδικασία. Δεν νομίζω ότι είναι ότι χάθηκε κανένα έργο. Μια καθυστέρηση. Μάλιστα. Πάντως στην Οικονομική Επιτροπή λάβατε έτσι και άλλες αποφάσεις ιδιαίτερα σημαντικές, κύριε Αρλέτο, και για μείωση των μισθωμάτων έτσι, και διαγραφές ουσιαστικά για να μπορέσετε να στηρίξετε και τους επαγγελματίες της περιοχής. Βέβαια. Γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά από τον κύριο Βάβα. Πραγματικά όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να πάρει μέσα από έναν σφιχτό προϋπολογισμό, γιατί σκεφτείτε αυτή τη στιγμή με την πανδημία. Έχουμε μια πολύ μεγάλη υστέρηση στα έσοδα, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, ήδη μειώνονται τα αυτά, γίνονται διαγραφές, μειώνονται οι εισφορές. Άρα λοιπόν και εκεί προσπαθούμε στα μέτρα του δυνατού να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες που έχει σήμερα η αγορά και ιδίως ο κλάδος της εστίασης που έχει σοβαρά, μα πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Αρλέτο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα που είχαμε να συνομιλήσουμε για άλλη μια φορά. Είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό να είστε βράδυ. Καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό. Και εμείς να συνεχίσουμε με αυτό που έτσι σχολιάζαμε στο τέλος με τον κύριο Αρλέτο. Συνεχίζει λοιπόν ο Δήμος Ιωαννιτών την λήψη μέτρων στήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής που έχουν πληγεί εξαιτίας της πανδημίας, υλοποιώντας τις αποφάσεις που έχει λάβει. Προς αυτή την κατεύθυνση και μετά από την απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή, ο Δήμος προχωρά στην διαγραφή μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων και την απαλλαγή από μισθώματα επιχειρήσεων που κυμαίνονται από 40 έως και 100%. Στη διαγραφή μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων και την απαλλαγή από μισθώματα επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας COVID-19 προχωρά ο Δήμος Ιαννητών μετά από απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή. Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Φώτης Βάβας, ο Δήμος υλοποιεί όλες τις αποφάσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων που εξακολουθούν να δέχονται βαρύ πλήγμα από την πανδημία. Βιώνουμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση όλοι μας. Το αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία είναι ήδη εμφανές. Χρειάζεται η συνεργασία όλων ώστε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να καταφέρουμε να επαναχαράξουμε την πορεία μας, τόνισε ο κ. Βάβας. Σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, οι διαγραφές των ήδη βεβαιωμένων μισθωμάτων και των αντίστοιχων προσαυξήσεων που αφορούν το έτος 2020 θα γίνουν από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου και θα εγκριθούν από την Οικονομική Επιτροπή κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πρωτόκολλο παπάκι ioannina.gr από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης με συνυποβολή δικαιολογητικών. Τυχόν καταβληθέντα ενίκια θα συμψηφίζονται με υφιστάμενες ή μελλοντικές απαιτήσεις μισθωμάτων. Τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις των αντίστοιχων μηνών διαγράφονται. Οι προβλεπόμενες απαλλαγές και μειώσεις, εφόσον δεν έχουν βεβαιωθεί και αφορούν το 2021, θα εφαρμοστούν κατά τη διαδικασία κατάρτισης των ετήσιων βεβαιωτικών καταλόγων από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων. Οι μειώσεις μισθωμάτων κυμαίνονται από 40% έως και 100% για όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή το πρώτο τρίμηνο του 2021, ενώ ο προσδιορισμός των δικαιούχων γίνεται με βάση τις σχετικές κοινέ υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα.
Η επανάχρηση του κτηρίου του Πνευματικού Κέντρου Κατσικά αποτελεί ένα από τα έργα που υποβάλλονται για ένταξη στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης μετά από την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Σκοπός είναι το κτίριο να μετατραπεί σε κέντρο πολιτισμικής δημιουργίας, σε έναν πολυχώρο δηλαδή υποστήριξης και προώθησης της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης είναι 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση, την οποία ανέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα η περιοχή του Κατσικά. Ένα κέντρο πολιτισμικής δημιουργίας πρόκειται να γεννηθεί στον Κατσικά με την αναβάθμιση και επανάχρηση του κτηρίου του Πνευματικού Κέντρου, μία πρόταση που θα υποβληθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης από τον Δήμο Ιαννητών. Σκοπός είναι το κτίριο να μετατραπεί σε έναν πολυχώρο υποστήριξης και προώθησης της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρέμβασης που θα υποβληθεί προς ένταξη μετά από την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση, την οποία ανέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα η περιοχή του Κατσικά, καθώς σχεδόν όμοια πρόταση είχε υποβληθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την δημιουργική επανάχρηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας. Σήμερα το κτίριο είναι μερικώς λειτουργικό, με το μεγαλύτερο τμήμα του να παραμένει ανενεργό και να χρήζει εκτεταμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης. Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, οι παρεμβάσεις που θα δρομολογηθούν περιλαμβάνουν χώρους θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, προβολών και ομιλιών, πολλαπλές αίθουσες εκδηλώσεων, εκθεσιακούς χώρους, αίθουσες εκπαίδευσης, ανοιχτούς και συνεργατικούς χώρους εργασίας, maker spaces, χώρο συνεδριάσεων, καφέ αναψυκτήριο και πολιτήριο. Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης θα παρέχονται υπηρεσίες προς τους δημιουργούς αλλά και προς το κοινό. Στις υπηρεσίες προς τους δημιουργούς περιλαμβάνεται η παροχή πόρων, χώρου, υλικών και τεχνογνωσίας, η δυνατότητα φιλοξενίας καλλιτεχνών και καλλιτεχνικού έργου στον πολυχώρο, εξειδικευμένη εκπαίδευση πάνω σε ζητήματα της εργασίας τους, προβολή καλλιτεχνών και καλλιτεχνικού έργου μέσω σχεδιασμού και οργάνωσης εκθέσεων, δυνατότητα φιλοξενίας καλλιτεχνών, δημιουργών και της καλλιτεχνικής και εφαρμοσμένης παραγωγής τους στην ψηφιακή πύλη, επιμορφωτικά προγράμματα πάνω στις εφαρμοσμένες τέχνες, ειδικά σχεδιασμένα για καλλιτέχνες αλλά και για τους αποφύτους της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο κτίριο θα διαμορφωθούν χώροι εκπαίδευσης και δημιουργίας ανοιχτοί στο κοινό, θεατρική και συναυλιακή σκηνή, χώρος για παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλιών και διοργάνωση συνεδρίων, εκθεσιακοί χώροι για τη φιλοξενία εξωτερικών καλλιτεχνών και δημιουργών, ανοιχτό συνεργατικό χώρο εργασίας για όλους, εξειδικευμένα στούντιο δημιουργικής απασχόλησης, γραφειακοί χώροι εργασίας και άλλοι. Παράλληλα, θα προσφέρονται πόροι, υλικά και τεχνολογίες για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων, θα διατίθενται έργα τέχνης ζωγραφικής, γλυπτικής φωτογραφίας από τους δημιουργούς και θα παρέχεται πλήρες εκπαιδευτικό έργο που θα περιλαμβάνει σεμινάρια, μαθήματα, σύγχρονα βιωματικά, εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, οικαστικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, δράσεις ανοιχτές στην πόλη των Ιωαννίνων. Τέλος, θα λειτουργεί χώρος καφέ και αναψυκτηρίου. Λοιπόν, και πάμε στην τελευταία συζήτηση, έτσι να σχολιάσουμε την επικαιρότητα με τη βοήθεια του Νίκου του Βούστρου. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώτα. Λοιπόν, καλή 200 εγώ χρόνια ελληνική, από την Ελληνική Επανάσταση γιορτάζουμε αύριο, Νίκο. Σίγουρα όμως αυτός ο εορτασμός βρίσκει όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά ολόκληρο τον κόσμο σε ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της υγειονομικής κρίσης. Παρ' όλα αυτά, όλος ο κόσμος τιμά την Ελλάδα, δηλαδή, και πριν από λίγο παρακολουθούσα έτσι στα site που έκανα ένα γρήγορο πέρασμα τις εικόνες από όλο τον κόσμο πραγματικά, τη Γαλανόλευκη να κυματίζει σε διάφορα σημεία, ακόμη και στο Νιαγάρα. Όσο και αν θα θέλαμε να το γιορτάσουμε όλοι μας, γιατί πραγματικά είναι μια κορυφαία στιγμή και για την Ελλάδα σαν χώρα και για όλους εμάς τους Έλληνες, γιατί η χώρα εμείς είμαστε τελικά, εμείς που ζούμε τώρα και αυτοί που προηγήθηκαν βέβαια και που τους οφείλουμε πολλά, αλλά και αυτοί που έπονται. Λοιπόν, οι άνθρωποι είναι η χώρα και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου. Δεν μπορούμε παρά να νιώθουμε πάρα πολύ υπερήφανοι βλέποντας 50 τον αριθμό, σύμφωνα και με τη δική μου έρευνα που έκανα και σε site και σε άλλες πηγές του εξωτερικού, 50 χώρες στον αριθμό τιμούν την Ελληνική Επανάσταση με τέτοιους τρόπους, προβάλλοντας την ελληνική σημαία πάνω σε εμβληματικά κτίρια. Εντάξει, άλλες χώρες ανταποκρίθηκαν περισσότερο, άλλες λιγότερο. Τώρα, για να είμαστε και ειλικρινείς και ακριβοδίκαιοι, δεν είναι και καλύτερες συνθήκες τώρα. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα θέλουμε και όλα δικά μας. Δεν είναι μια περίοδος κανονικότητας. Όσο και αν υπάρχουν, όπως υπάρχουν μάλλον προβλήματα για τη δική μας χώρα, έτσι ακριβώς υπάρχουν και για όλες τις άλλες. Οπότε
Γιατί είδα και μια συζήτηση ότι να γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυρίως, ότι θα έπρεπε να γίνει και κάτι άλλο κτλ. Εντάξει, πάλι καλά που γίνονται και αυτά που γίνονται, εγώ θα ήθελα να πω, και ευχάριστα είναι και ωραία είναι. Ωστόσο, αυτά είναι σε ένα συμβολικό επίπεδο και καλά θα κάνουμε έτσι να δούμε όλοι μας, να αναστοχαστούμε, να χρησιμοποιήσουμε αυτή την επέτειο σαν μια αφορμή για να δούμε πράγματα και να δούμε πώς θέλουμε να τοποθετηθούμε σαν άνθρωποι και σαν κοινωνία και σαν λαός, πώς θέλουμε να τοποθετηθούμε για το μέλλον. Νομίζω κατά την προσωπική μου εκτίμηση και άποψη ότι αυτή είναι και η αξία των επαιτίων. Δεν είναι μόνο και μόνο για να καμαρώνουμε κάποια λευκά αγάλματα των αγωνιστών του 21. Είναι πώς θα κάνουμε τις αρχές και τα ιδανικά αυτών των ανθρώπων, πώς θα τα κάνουμε πράξη στο σήμερα. Και κυρίως πώς θα κερδίσουμε το αύριο με βάση αυτά τα ιδανικά και τις αρχές αυτών των ανθρώπων που έκαναν αυτό που έκαναν και κατάφεραν αυτό που κατάφεραν και υπάρχουμε εμείς σήμερα. Διαφορετικά θα μπορούσαμε κάλλιστα να ήμασταν και για αυτά τα 200 χρόνια υποδουλωμένοι όπως ήμασταν ακριβώς για τα προηγούμενα 400. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις νομίζω ότι είναι μια περίοδος και πόσο μάλλον αυτό πολλαπλασιάζεται και από την τρέχουσα συγκυρία της πανδημίας, εκτιμώ ότι είναι μια περίοδος που θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε αναστοχαστικά για να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε, πού πρέπει να πάμε σε αυτή τη χώρα. Αναστοχαστικά και σχεδιαστικά για την επόμενη μέρα, Νίκο, έτσι, που εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, η επόμενη μέρα. Γιατί πραγματικά εξακολουθούμε να περνάμε δύσκολα εδώ και ένα χρόνο. Έχουμε ένα τρίτο κύμα πανδημίας σε εξέλιξη που φαίνεται ότι είναι και το πιο σφοδρό έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Πράγματα που σχεδιάζονταν για τις επόμενες ημέρες από πλευράς της κυβέρνησης όπως άνοιγμα δραστηριοτήτων. Πάνε πολύ πιο πίσω ακριβώς γιατί έχουμε αυτή την εκτόξευση ουσιαστικά. Και κανείς δεν ξέρει μέχρι πού θα πάει όλη αυτή η κατάσταση. Όπως και να έχει όμως, κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, έτσι, θα βγούμε από αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Και η επόμενη μέρα είναι σίγουρα το μεγάλο στοίχημα για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα και λειτουργούν σε δύο επίπεδα, όπως και εσύ πολύ καλά τα περιέγραψες. Το πρώτο επίπεδο είναι βέβαια το υγειονομικό και το πιο άμεσο και το πιο επικίνδυνο, αν θέλεις, γιατί είναι και εκείνο που στερεί ζωές. Θρηνούμε περίπου 8.000 συμπατριώτες μας. Είναι σοκαριστικό το νούμερο. Είναι σαν να έχουμε πάει σε ένα μικρό πόλεμο, σαν χώρα. Θρηνούμε 8.000 ανθρώπους. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο, από τη στιγμή που εντάξει, αχνοφαίνονται και κάποιες ελπίδες φωτός, μα με τα εμβόλια, μα με την ερευνητική προσπάθεια των φαρμακευτικών εταιριών και των ακαδημαϊκών φορέων που έχει πέσει ακριβώς πάνω στα αντιϊκά φάρμακα και στην αντιμετώπιση και της νόσου του κορονοϊού, όχι μόνο από την πλευρά του εμβολιασμού, αλλά και την πλευρά της φαρμακευτικής αντιμετώπισης, όλα αυτά είναι ελπιδοφόρα. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι κάποια στιγμή θα αντιμετωπιστεί αυτό και μετά. Τι γίνεται έπειτα είναι το μεγάλο ερώτημα. Είναι το οικονομικό πεδίο που θα ακολουθήσει, είναι τα μεγάλα ζητούμενα για την χώρα μας. Χώρα μας η οποία δεν προερχόταν και από κάποια περίοδο ανάπτυξης και παχαίων αγελάδων. Το αντίθετο μάλιστα προερχόταν από μια περίοδο 10 ετών πολύ σοβαρής και πολύ σημαντικής για μας οικονομικής κρίσης. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας, δεν έχουν ξεχαστεί. Όσο και αν η οικονομία λίγο πριν τον κορονοϊό είχε αρχίσει να αποδίδει κάπως πιο πολύ να σταθεροποιείται και να δείχνει κάποια σημάδια σταδιακής ανάκαμψης. Μας έδειχνε ότι έρχεται ένα καλύτερο αύριο, τότε. Βέβαια ο κορονοϊός είχε άλλα σχέδια και μας πρόλαβε και την εξέλιξη των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, τα πολλά δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας όχι απλά είναι εδώ, όχι απλά θα τα βρούμε μπροστά μας, θα τα βρούμε και μεγενθυμένα, διότι τα μεγενθύνει και η ίδια η οικονομική κρίση του κορονοϊού πλέον. Μιλάμε για επιχειρήσεις που οφείλουν πολλών μηνών εισφορές, μιλάμε για ιδιώτες που δυσκολεύονται να περάσουν το μήνα, μιλάμε για τραπεζικά δάνεια, για μια νέα γενιά κόκκινων τραπεζικών δανείων που παράγονται αυτή την ώρα, μιλάμε για τεράστιες οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και πολλές άλλες πλευρές και παραμέτρους. Μιλάμε για εξαγωγική δραστηριότητα που έχει κυριολεκτικά καταρρεύσει, μιλάμε για τουρισμό ο οποίος λειτουργεί σε μηδενικά επίπεδα τον τελευταίο καιρό λόγω των lockdown και όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολύ πίκυρο το πρόβλημα και πολύ πολύπλευρο. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βρούμε μπροστά μας. Είναι στην επόμενη μέρα. Είναι αυτό που ξέρεις, συζητούσα, μου έλεγαν προχθές και επαγγελματίες έτσι την ημέρα επαναλειτουργίας ουσιαστικά κάποιων δραστηριοτήτων. Είναι αυτό που μου έλεγαν και επαγγελματίες της πόλης ότι στην οικονομική κρίση
Ξέραμε ότι έχουμε οικονομική κρίση, κάναμε το κουμάντο μας για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Τώρα δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Μία ανοίγουμε, μία κλείνουμε, μία ξανανοίγουμε, μία ξανακλείνουμε και κανένας δεν μπορεί να κάνει προγραμματισμό μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και όπως είπες και εσύ, μπορεί κάποια πράγματα πραγματικά να έχουν παγώσει, να υπάρχουν αναστολές στις πληρωμές κάποιων πραγμάτων. Αυτά όμως την επόμενη μέρα θα τα βρουν μπροστά τους, γιατί ακόμη και αν έχουν ζητήσει την διαγραφή ενός μέρους τουλάχιστον του ιδιωτικού χρέους, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Αυτό έχει αποκλειστεί, μάλλον, όχι δεν φαίνεται. Αυτό έχει αποκλειστεί παντελώς από πλευράς της κυβέρνησης. Οπότε σίγουρα είναι λογικό ότι η επόμενη μέρα φοβίζει τον κόσμο για το πώς θα μπορέσουν να είναι βιώσιμοι και να μπορέσουν να κρατήσουν ανοιχτά τα μαγαζιά τους και τις επιχειρήσεις τους. Έτσι όπως το περιγράφεις, είναι αυτή είναι και η μεγάλη αγωνία των παραγωγικών, ας το πούμε, φορέων της αγοράς. Αυτή είναι και η μεγάλη αγωνία επιχειρήσεων και των οικογενειών πίσω από τις επιχειρήσεις. Διότι εάν κάτι πρέπει να πάρουμε υπόψη μας στην ελληνική επιχειρηματικότητα, οι επιχειρήσεις είναι συνήθως μικρές οικογενειακές, όπου πίσω από μια επιχείρηση που καταγράφεται σαν μια επιχειρηματική μονάδα, συνηθέστερα με τη μορφή της ατομικής επιχείρησης, τεχνικά μάλλον, αυτό πίσω του κρύβει και ορισμένα κρύβει, υποκρύπτει. Υπάρχουν πίσω από αυτό, να τα λέμε απλά, και η οικογένεια του επιχειρηματία, του ιδιοκτήτη αυτής της ατομικής επιχείρησης. Άρα εδώ μιλάμε για οικογένειες, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι σχετίζονται με έναν επιχειρηματία. Δεν είναι οι επιχειρήσεις ως μονάδες, είναι οι άνθρωποι που συνιστούν αυτές τις επιχειρήσεις με σχέσεις εργασιακές και όχι μόνο, που καμιά φορά δεν καταγράφονται κιόλας επίσημα θεσμικά, ωστόσο υπάρχουν. Είναι κοινό δεδομένο στην ελληνική επιχειρηματικότητα ότι αυτή είναι η μορφή των επιχειρήσεων και ότι η οικογένεια του επιχειρηματία πάντοτε βοηθάει στην οικογενειακή επιχείρηση. Αυτά είναι τα ελληνικά συναλλακτικά και οικονομικά ήθη. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα, είναι μπροστά μας, ακριβώς όπως το περιγράφεις και εσύ. Υπάρχει μια νέα γενιά προβληματικών επιχειρήσεων, η οποία γεννιέται τώρα μέσα σε αυτή την καραντίνα. Και εξαιτίας, αν θέλεις, της καραντίνας. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αντίλογος, ο οποίος είναι ο εξής, ότι και τι θα έπρεπε να γίνει, δηλαδή, να κολλήσουμε όλοι τον κορονοϊό και να παραμείνουν ανοιχτές οι επιχειρήσεις. Όχι, ούτε αυτό θα μπορούσε να γίνει. Απλά το ζητούμενο, το μέγα ζητούμενο, είναι να ληφθούν μέτρα στήριξης αυτών των ανθρώπων. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να τους βοηθήσει. Το ελπιδοφόρο μήνυμα που μπορώ να βρω σε αυτή την κατεύθυνση είναι, βλέποντας το πόσο γρήγορα ανέκαμψε η ελληνική οικονομία και οι εξαγωγές και ο τουρισμός, γιατί όλα αυτά είναι συστατικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, αμέσως μετά την κρίση που είχαμε το 2015 με το κλείσιμο των τραπεζών, πρωτόγνωρα πράγματα, δεν είχαν συμβεί ούτε σε πολεμικές περιόδους στην πατρίδα μας. Η γρήγορη ανάκαμψη που ήρθε αμέσως μόλις πότε, όταν σταθεροποιήθηκε το πολιτικό περιβάλλον. Όταν έγιναν οι δεύτερες εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015, σταθεροποιήθηκε το πολιτικό κλίμα, έκανε η τότε κυβέρνηση, η δεύτερη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αποκήρυξε τον προηγούμενο εαυτό της, έκανε τη γνωστή στροφή πολιτικής, για να το πω ευγενικά. Ηρέμησαν τα πάντα, επήλθε η οικονομική ηρεμία και αμέσως άρχισε μια σταθεροποίηση αρχικά της οικονομίας και μια ανάπτυξη με ένα δειλό ρυθμό στη συνέχεια. Αυτό όμως ήρθε πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε μήνες. Ακριβώς το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε με το τέλος της πρώτης καραντίνας, το καλοκαίρι του 2020 δηλαδή. Είχαμε ένα τέτοιο φαινόμενο τύπου εκτόξευσης ελατηρίου, όπως το λένε οι οικονομολόγοι, όταν μέσα σε ελάχιστες μέρες, σε λίγες εβδομάδες, η ελληνική οικονομία είχε ανακτήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των απολειών σε όρους παραγωγής εισοδήματος κατά το ΑΕΠ, που είχε το προηγούμενο διάστημα με το lockdown. Άρα λοιπόν, απ' τη μία θα πρέπει να τα βλέπουμε και αυτά τα δεδομένα, να μην βλέπουμε φοβικά το μέλλον, να το βλέπουμε και λίγο σαν ευκαιρία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε ανάλογα σαν άτομα, σαν επιχειρήσεις, σαν φυσικά πρόσωπα, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να μπούμε μέσα σε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που έχει αυτή η χώρα, κινδυνεύουμε να μπούμε και σε ένα φαύλο κύκλο αυτοτροφοδοτούμενης μιζέριας, να το πω έτσι. Γιατί η οικονομία είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από την ψυχολογία των μελών που μετέχουν στην οικονομία αυτή. Και ποιοι είναι τα μέλη, οι επιχειρήσεις, το κράτος και οι ιδιώτες ως αγοραστές. Άρα λοιπόν, όταν χαλάμε και την ψυχολογία μας, τότε είναι σίγουρο ότι επιδεινώνεται περαιτέρω η κατάσταση. Ας έχουμε κατά νου όλα αυτά, ότι γρήγορα δηλαδή εξελίσσονται τα φαινόμενα. Τώρα δεν είμαστε στην περίοδο της πρώτης οικονομικής κρίσης, όπου όλα εξαρτιόταν από κάποιους
πιστωτές, δανειστές, θεσμούς, τους είπαμε αργότερα, στο εξωτερικό, όπου αυτοί έπρεπε να αποφασίσουν με τους δικούς τους γραφειοκρατικούς ρυθμούς, με τις δικές τους πολιτικές αγκυλώσεις και με τα δικά τους προαπαιτούμενα κάθε φορά. Και όλο αυτό προκαλούσε καθυστερήσεις, προκαλούσε προβλήματα, προκαλούσε αναμονές μηνών ή και ετών για να αλλάξει κάτι. Τώρα δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Τώρα είμαστε στην περίπτωση που μόλις αρθούν οι λόγοι που κρατούν κλειστές τις επιχειρήσεις, κατευθείαν θα υπάρξει πάλι μια εκτόξευση της οικονομίας κατά το ποσοστό αυτό που είπαμε, που αναλογεί με αυτό που συνέβη το καλοκαίρι του 2020. Άρα λοιπόν, μην τα βάφουμε μαύρα, είναι το σχόλιο μου. Ένα μήνυμα, αν πρέπει να δούμε σε όλο αυτό, είναι ότι η οικονομία η ελληνική και οι Έλληνες πολίτες και οι επιχειρηματίες που τη στηρίζουν έχουν περάσει πάρα πολλά και ο βρεγμένος το νερό δεν το φοβάται, να το πούμε έτσι απλά. Θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά, είναι σίγουρο, όπως τα καταφέραμε και τις προηγούμενες. Απλά χρειάζεται ψυχραιμία και κάποια στήριξη βέβαια από την πολιτεία, προς τις επιχειρήσεις. Στήριξη η οποία δεν μπορεί να είναι με αυτή τη μορφή, με τις επιστρεπτές προκαταβολές, τα οποία είναι δάνεια, οι επιστρεπτές προκαταβολές, όσο και αν τα βαφτίζουμε με εύρυχους όρους, στην πραγματικότητα είναι δάνεια. Η στήριξη αυτή δεν μπορεί να είναι με μετακύληση των υποχρεώσεων. Χρειάζονται πιο τολμηρά μέτρα. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα και της αγοράς και όλων όσων θέλουν να δουν το ζήτημα με μια κάποια αντικειμενικότητα. Πέρα όμως από τα τολμηρά μέτρα, σίγουρα και τη στήριξη που θα πρέπει να υπάρξει από πλευράς της πολιτείας, νομίζω, Νίκο, ότι ο κόσμος θέλει και ένα πολιτικό σύστημα το οποίο να το εμπιστεύεται. Και δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή μπορεί να εμπιστευτεί τους πολιτικούς της χώρας μας, κυρίως βλέποντας έτσι αυτές τις αψημαχίες και τις εντάσεις εν μέσω μιας δύσκολης στιγμής, όπως είναι αυτή η περίοδος που διανύουμε λόγω της πανδημίας. Σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει συνένεση στα πάντα. Σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση στα πάντα. Θα μπορούσαν όμως να κρατηθούν πιο χαμηλά οι τόνοι σε κάποια ζητήματα. Θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό το σχόλιο και πραγματικά, εάν υπήρχε μια απόλυτη συνένεση, δεν θα λειτουργούσε η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Διότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία στηρίζεται στην αρχή ότι η κυβέρνηση κυβερνά και η αντιπολίτευση την ελέγχει. Άρα λοιπόν αυτή η διαδικασία είναι εκφύσεως συγκρουσιακή. Βεβαίως και δεν θα μπορούσε να υπάρχει απόλυτη ομοφωνία, διότι τότε θα είχαμε μια κυβέρνηση τύπου, ξέρω εγώ, Βόρειας Κορέας, όπου δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Αυτό όμως είναι η μία πλευρά, είναι η μία άκρη του πράγματος. Εμείς έχουμε πάει στην αντίθετη άκρη, όπου οι πολιτικοί συμπεριφέρονται σαν να είναι καθημερινά, όχι απλά προεκλογική περίοδος, σαν να είναι μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Πράγμα που και κουράζει τον κόσμο και υπονομεύει το ίδιο το δικό τους κύρος και την ίδια τη δική τους υπόσταση. Θα σου πω ότι έχουμε σήμερα δύο δημοσκοπήσεις στη διάθεσή μας, με όσο μπορούν να μας δώσουν αυτές οι δημοσκοπήσεις να καταλάβουμε. Εντάξει, δεν είναι και τέλος πάντων το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά είναι ένα εργαλείο ερμηνείας της τρέχουσας πολιτικής πραγματικότητας. Αυτές λοιπόν οι δημοσκοπήσεις μας λένε ότι η κυβέρνηση φθήρεται, ουσιαστικά διατηρεί όμως δυνάμεις. Εκεί στα επίπεδα του 30% και κάτι, όπως και ήταν και το προηγούμενο διάστημα. Αλλά το εντυπωσιακό στοιχείο που εγώ εντοπίζω σε αυτές τις δύο δημοσκοπήσεις είναι ότι η αντιπολίτευση φθήρεται περισσότερο και παραμένει καθυλωμένη στο 20%. Που σημαίνει ότι δεν την εμπιστεύεται ο κόσμος ούτε καν για να ασκήσει τα αντιπολιτευτικά της καθήκοντα. Βλέπουμε επίσης ότι κάποιες φορές η αντιπολίτευση κινείται ακριβώς όπως θα έπρεπε να κινηθεί. Για παράδειγμα, είχαμε την ψήφιση από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ του νομοθετήματος για την ανάπλαση στο ελληνικό και τα έργα που συμβαίνουν εκεί. Αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο και προφανώς σηματοδοτεί ότι η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε μια διαφορετική λογική. Από εκεί που μέχρι πριν μερικές μέρες κατέβαζαν ανθρώπους στον δρόμο για να διαμαρτυρηθούν για την απεργία πείνας Κουφοντίνα και για όλα τα υπόλοιπα που πόσο πολύ μας απασχόλησε όλο αυτό το ζήτημα εκείνο το διάστημα, εκ του μη όντως δηλαδή μας απασχόλησε, ενώ κεγόμασταν, όλη η χώρα έψαχνε να βρει τι θα γίνει με τον Κουφοντίνα και αν πρέπει ή αν δεν πρέπει να μεταφερθεί, αν μπορεί ή αν δεν μπορεί, και όλο αυτό που δημιουργήθηκε εκείνες τις μέρες. Δημιουργήθηκε μια αχρίαστη κοινωνική ένταση, πραγματικά είναι φλόγο και αιτίας. Μην παρεξηγηθώ, σπουδαίο πράγμα η ζωή ενός ανθρώπου. Δεν εννοώ ότι δεν ήταν σημαντικό ζήτημα η ζωή ενός ανθρώπου που κινδύνευε από την απεργία πείνας, αλλά δεν ήταν ανάγκη να πάμε σε αυτές τις καταστάσεις με ανθρώπους να βγαίνουν κατά χιλιάδες στον δρόμο. Άνθρωποι οι οποίοι
θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι μπορεί να μην είχαν βγει ούτε καν για να υποστηρίξουν το Κοφοντίνα ή για να υποστηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να είχαν βγει από το θυμό τους και από την οργή τους κατά της κυβέρνησης για τα μέτρα, για το κλείσιμο, για το lockdown, για τα κόκκινα δάνεια, για ένα εκατομμύριο διαφορετικούς λόγους μπορεί να έχει ο καθένας. Λοιπόν, προφανές είναι ότι δεν μπορούμε να πάμε έτσι. Τα παίρνουν αυτά τα μηνύματα στα κόμματα σε κάποιο βαθμό. Οι δημοσκοπήσεις όλες δείχνουν στα κόμματα να καταλάβουν ότι η αξιοπιστία τους έχει καταβαραθρωθεί. Πραγματικά έχει καταβαραθρωθεί. Για διαφορετικούς λόγους τα δύο μεγάλα κόμματα, για τα μικρότερα ας μην μιλήσουμε καν, είναι σχεδόν ανύπαρκτα, είναι σε αυτόματους πιλότους στις πορείες που έχουν χαράξει τα μικρότερα κόμματα. Αυτή είναι η εκτίμηση που εισπράττω και εγώ από την κοινωνία και ειλικρινά είναι και η δική μου αίσθηση. Σε σχέση με τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, είναι σε μια δική τους πραγματικότητα, συγκρουσιακή, αυτοαναφορική, που ασχολούνται μόνο με το εσωτερικό τους ή μόνο με το πώς θα κερδίσουν μερικούς οπαδούς παραπάνω και σε κάθε περίπτωση δεν αρθρώνουν λόγο για το αύριο, για την επόμενη μέρα, για το μετά την πανδημία, για όλα αυτά τα πράγματα. Ούτε καν για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής δεν ακούμε, που είναι κορυφαία και κυρίαρχα ζητήματα στην πολιτική ατζέντα. Δεν ακούμε να γίνεται γι' αυτά διάλογος. Ακούγαμε επί ένα μήνα διάλογο σχετικά με τον Κουφοντίνα. Ο διάλογος εξαντλείται στο αν κάποιο κόμμα παράγει fake news ή δεν παράγει fake news ή αν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης μετήχε σε μια βάφτιση ή αν από την άλλη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν ή δεν στηρίζουν τον Κουφοντίνα ή αν έχουν αποκηρύξει ή αν δεν αποκηρύσουν την τρομοκρατία. Δηλαδή πράγματα όχι απλά δευτερεύοντα, πράγματα μηδενικού ενδιαφέροντος για το σήμερα και για την πραγματικότητα που βιώνει ο Έλληνας πολίτης. Σίγουρα, σίγουρα όλοι θα μετρηθούν στο τέλος και θα κριθούν στο τέλος, Νίκο, έτσι. Εκ του αποτελέσματος θα κριθούν όλοι σίγουρα. Ακριβώς είναι, αλλά τα μηνύματα που βλέπουμε και από τις δημοσκοπήσεις και επαναλαμβάνω τις χρησιμοποιούμε σαν ένα εργαλείο για να οσμιστούμε, αν θέλεις, την κοινή γνώμη. Τα μηνύματα αυτά είναι ότι είναι δυσαρεστημένος ο πολίτης και από την κυβέρνηση για λόγους διαχείρισης της πανδημίας και άλλα θέματα, με κυρίαρχο την καθυστέρηση στις προσλήψεις ιατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με το υγειονομικό κομμάτι, δευτερευόντως για την οικονομία και τις κρίσεις. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, η αντιπολιτευτική του πρακτική και τακτική δεν επικροτείται καθόλου. Συγκεντρώνει τεράστια ποσοστά άρνησης ή ίσως άρνησης, δηλαδή δεν συμφωνώ καθόλου ή γενικά δεν συμφωνώ. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα δούνε. Δεν μπορούν να πάνε έτσι. Άλλες ανάγκες έχει η ελληνική κοινωνία και άλλες, σε άλλα ζητήματα απαντάνε τα δύο μεγάλα κόμματα. Δεν μπορούν να πάνε έτσι αυτονομημένοι μεταξύ τους στη γνωστή ρητορική «εμείς είμαστε καλύτεροι, εσείς είστε χειρότεροι», που επαναλαμβάνεται και από τους δύο. Αυτό είναι το μοτίβο. «Εμείς είμαστε καλύτεροι, εσείς είστε χειρότεροι». Αυτός είναι ο πολιτικός λόγος στη χώρα μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στο παρόν. Λοιπόν, μακάρι να τα δουν όλα αυτά, γιατί αν δεν τα δουν τώρα, θα τα δουν αρνητικά στην κάλπη, σε μαύρο χρώμα. Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σου ευχηθώ χρόνια πολλά και την αυριανή ημέρα. Να ευχηθούμε και όλο τον κόσμο. Θα έχουμε δυνατότητα να τα ξαναπούμε σίγουρα. Βέβαια. Χρόνια πολλά σε όλους μας, χρόνια πολλά στη χώρα μας, χρόνια πολλά στην πατρίδα μας, σε όλους τους φίλους τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Και σε σένα και σε όλους τους συνδεστές του σταθμού πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ, Νίκο. Ευχαριστώ καλώς πάρα βράδυ. Πολύ. Και εμείς να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Αυτή την περίοδο οι Γερανοί μεταναστεύουν από τις νότιες περιοχές διαχείρισής τους προς τις βορειότερες περιοχές αναπαραγωγής. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα βρίσκεται πάνω σε έναν από τους μεταναστευτικούς διαδρόμους του είδους. Ελάχιστες φορές το είδος σταθμεύει. Η δική μας περιοχή, η προστατευόμενη περιοχή, είναι ένας από αυτούς τους σταθμούς και ήδη φαίνεται πως καταγράφεται ένας αριθμός ρεκόρ. Σε αριθμό ρεκόρ επέλεξαν τα Γιάννενα οι μεταναστευτικοί Γερανοί κατά τη μετανάστευσή τους από τις νότιες περιοχές διαχύμασης προς τις βορειότερες περιοχές αναπαραγωγής. Η προστατευόμενη περιοχή της λίμνης Παμβότιδας περιστασιακά αποτελεί σταθμό ανεφοδιασμού για το είδος και φέτος, στο πλαίσιο του έργου παρακολούθηση ειδών ορνηθοπανίδας, έχει καταμετρηθεί έως σήμερα από το συνεργάτη του φορέα διαχείρισης της λίμνης Παμβότιδας, Νίκο Μπούκα, ο αριθμός ρεκόρ των 92
42 μεταναστευτικών γερανών, από τους οποίους μάλιστα 35 τρέφονται στις καλλιέργειες και στις πλημμυρισμένες εκτάσεις της πρώην λίμνης Λαψίστας, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της περιοχής για την Ορνηθοπανίδα. Το έργο πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 της πράξης επιχορήγηση του φορέα διαχείρισης λίμνης Παμβότιδας Ιωαννίνων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων του επιχειρησιακού προγράμματος του ΗΜΕΠΕΡΑΑ. Οι εντυπωσιακές εικόνες από τους γερανούς να πετούν πάνω από την περιοχή και να βρίσκουν τροφή στην περιοχή της λίμνης Λαψίστας αποτυπώθηκαν σε βίντεο από το προσωπικό φύλαξης του φορέα. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον αυριανό καιρό στην Ήπειρο. Ηλιοφάνεια με νεφώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αύριο στην Ήπειρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 2 έως 8 βαθμούς Κελσίου στα Ιωάννινα, από 3 έως 11 στη Θεσπρωτεία, από 3 έως 12 στην Άρτα και από 3 έως 10 βαθμούς Κελσίου στην Πρέβεζα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ήπειρο στη Βιέννη. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στις 10 ακριβώς και λόγω της αυριανής επετείου συμπλήρωσης 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε από το Ήπειρο στη Βιέννη την διαδικτυακή εκδήλωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Σαρακατσανέων. Θέμα της εκδήλωσης: Σαρακατσανέοι στην Επανάσταση του 1821, οδή στους Σαρακατσανέους οπλαρχηγούς. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και χρόνια πολλά για την αυριανή ημέρα.